Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην αθλητική εκπομπή Κυριακή Σας Σπορ μέσα από την τηλεόραση BES. Ακόμα λοιπόν μια Κυριακή μαζί σας για να σας μεταφέρουμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας περνά στα τοπικά της Μεσσηνίας αλλά και στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία καθώς και σε μπάσκετ βόλεϊ. Όλα αυτά φυσικά θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε πλούσια η θεματολογία και σήμερα με πάρα πολλά βίντεο όπως κάνουμε κάθε φορά με τον Γιώργο Αγάστρα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε ακόμα μια Κυριακή στην παρέα μας, τηλεόραση Best, Κυριακή στα Sport. Εδώ είμαστε και πάλι. Όπως είπε και ο Ηλίας, πολύ σωστά, πλούσια η θεματολογία που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Πολλά τα βίντεο και πολύ και η κουβέντα που θα έχουμε με τον Ηλία αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν και στην ομάδα της Καλαμάτας, αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά την αθλητική Μεσσηνία. Να ξεκινήσουμε όμως, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, με τις κάρτες μας αρχής γενομένης από τον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, να βλέπουμε σε εικόνα τα όσα συνέβησαν την 25η αγωνιστική, πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά, Ηλία, την κορυφή, παρότι η Καλαμάτα για πρώτη φορά κέρδισε την ομάδα της Ερμιονίδας στα τελευταία χρόνια που συναντιούνται στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας, Καλαμάτα 0-2, μία νίκη σημαντική για τον λόγο που αναφέραμε. Όχι τόσο όμως σε βαθμολογικό επίπεδο, γιατί θα δούμε συνέχεια ότι η ομάδα του Ασπροβίγου πέρασε και από την Τρίπολη κόντρα στον Παναρκαδικό. Αθλητικός Όμιλος Καταστάριου, Αθλητική Ένωση Πελάνας 1-1, Μανδραϊκός Παναργιακός 1-3, Παναρκαδικός Ασπρόπυργος όπως παραφέραμε 0-3, Πάμισος 21-1-1, Αθλητική Ένωση Λέρνας, Αθλητικός Όμιλος Ιπάτου 1-3, Αστέρας Βλαχιώτη Αμβρυσέας Διστόμου, εξαιρετικό πέρασμα για την ομάδα της Βιωτίας, 2-5 το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε και στην κάρτα μας, Ηλία, ότι δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την κορυφή που θα δούμε τώρα, γιατί και η ομάδα του Ασπροπύργου μετά την 24η αγωνιστική που βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή παραμένει εκεί, έχει 63 βαθμούς και είναι το απόλυτο φαβορί. Θα πρέπει να γίνει ένα πολύ μεγάλο θαύμα, μια πολύ μεγάλη έκπληξη τελευταία αγωνιστική. Θα δούμε στην επόμενη κάρτα. Υποδέχεται την Αθλητική Ένωση Λέρνας για να χάσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ακολουθεί στο μείον 1 η ομάδα της Καλαμάτας με 62. Στην τρίτη θέση πάντα ο Παναργιακός έχει 54 βαθμούς. Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τον Παναργιακό. Στην τελική κατάταξη θα παραμείνει στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη, ο Αθλητικός Όμιλος Ιπάτου εκμεταλλεύτηκε την ισοβαλία
Κατασταρίου και Ερμιονίδας, έχει 39 βαθμούς. Στην 5η θέση η ομάδα του Κατασταρίου έχει 38. Στην 6η θέση συγκατοικούν με 37 βαθμούς Αστέρας Βλαχιώτη, Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας και Πελάνα Καστοριού. Στην 1η θέση ο Πανακαρδικός έχει 34. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και την παραμονή στην κατηγορία. Στην 10η θέση ο Αμβρισέας Ζεστόμου έχει 30. Εδώ είναι ένα μικρό ερωτηματικό αναφορικά με την αναδιάρθρωση. Θα δούμε αν και η 5η και η 10η θέση θα οδηγήσει σε υποεβασμό. Από εκεί και πέρα έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία Μανδραϊκός, Ένωση Λέρνας, Πάμισος και 21. Ο Μανδραϊκός έχει 25, 18 η Ένωση, 12 ο Πάμισος, 3 ο Αθλητικός, Όμιλος 21. Και πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η 26η και τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Καλαμάτα Παναρκαδικός, Αθλητικός Όμιλος Κατασταρίου, Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας, Πελάνα Μανδραϊκός, Ασπρόπυργος Λέρνα, Παναργιακός Πάμισος, ΑΟ Υπάτου, Αστέρας Βλαχιώτη, Αμβρισέας Διστόμου, Αθλητικός Όμιλος 21, 26η και τελευταία, όπως είπαμε, αγωνιστική του 8ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Πάμε τώρα εμείς στην Α τοπική κατηγορία, 25η αγωνιστική. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Φαρέ Αθλητική Ένωση Μάνης 0-3 άνευ αγώνες. Ξεκούρασε το τρίποντο λοιπόν για τους Μανιάτες. Τέλος Άγρας Ολυμπιακός Ανάληψη 0-0. Πολύ σημαντικός ο βαθμός για την ομάδα της Μεσίνης. Αβία της Εκκριτήριας Πύλου 0-3. Στο μεγάλο τριφυλιακό τέρμπι Κυπαρισία Ράνι Φιλιατρών 0-1. Ομόνια Σπερχογία 2-2. Η Ομόνια αυτοκτόνησε πραγματικά, προηγήθηκε 2-0. Κατάφερε η Σπερχογία στο τέλος να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Εθνικός Μελιγαλά Ανδρούσα 1-1. Πέρασε και από το γήπεδο της Υπεργογείας ο πρωτοπόρος Αθλητικός Όμιλος Ευολυσίου 0-2 κόντρα στον Πανθουριακό και Απόλλων Καλαμάτας Ολυμπιακός Καλαμάτας 2-0. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Δεν άλλαξε κάτι στην κορυφή. Ο Αθλητικός Όμιλος Ευολυσίου παραμένει για μία ακόμη φορά. Από την αρχή έτσι αλλιώς δεν έχει καταλήψει την κορυφή. 65 βαθμούς. Ο Απόλλων Καλαμάτας μαζί με την Εράνη Φιλιατρών και το Τσικριτήρα Πύλου στους 51. Να πούμε, Γιώργο, ότι ο Αθλητικός Όμιλος Ευολυσίου θέλει έναν βαθμό στην ουσία για να εξασφαλίσει και μαθηματικά κάτι που έχει γίνει. Απλώς μαθηματικά και το λέμε. Μαθηματικά και λέμε για έναν βαθμό, γιατί και σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων υπερτερεί η Ματουδία Ευολυσίου, ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και η νίκη στο γήπεδο του Ασπροχώματος. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στην 5η θέση ο Εθνικός Μελιγαλά με 41. Στην 6η θέση ισοβαθμούν ο Πανθουριακός και ο Τέλος Άγρας με 39 βαθμούς. Στην 8η θέση Αθλητική Ένωση Μάρης 36. Στην 9η Ανδρούσα 34. Στην 10η Σπερχογία 32. Στην 11η η Κυπαρισία με 29. Και βλέπετε εδώ και κάτω τι γίνεται. Πραγματικά μεγάλη μάχη. Ολυμπιακός Καλαμάτας 26. Ολυμπιακός Ανάληψη 22. Αβία 20 και Ομόνια 19 βαθμούς. Μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Το Φαρέ έχει αποχαιρετήσει. Μένουν να δούμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που και αυτές δεν θα καταφέρουν να παραμείνουν στην Α τοπική κατηγορία. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, 26η, 5 αγωνιστές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Ο Τσικριτήρας Πύλου θα πάρει το Μάσα Χαρτιά. Πολύ σημαντικό ετός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό Ανάληψη κόντρα στον Εθνικό Μελιγαλά. Μάνι Απόλλων Καλαμάτας. Επίσης ματς δίχως αύριο για την Ομόνια κόντρα στην Κυπαρισία. Εράνη Φιλιατρών Τέλος Άγρας. Δύσκολη αποστολή για την Αβία κόντρα στην Σπερχογία. Ανδρούσα Πανθουριακός και επίσης πολύ δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό Καλαμάτας κόντρα στο Διαβολίτσι. Και σε ένα παιχνίδι, Ηλία, για να ολοκληρώσουμε και όσον αφορά την Αλφα τοπική, που η ομάδα του Διαβολιτσιού με ενδεχόμενη νίκη, όπως είπαμε, πανηγυρίζει το τρίποντο και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ένα παιχνίδι γιορτή, αν έρθει αυτή η νίκη ενώ του Διαβολιτσιού. Να περάσουμε τώρα στην Α1 τοπική κατηγορία. Εδώ ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Ακρίτας Κορώνης Μιλτιάδης 3-2. Ακρίτας Κορώνης Μεθόνη, με συγχωρείτε. Εδώ είναι λάθος. Ναι, ο Ακρίτας Κορώνης στο γειτονικό τέρμι τη Μεθόνη επιβλήθηκε με 3-2. ΠΑΟ Καλού Νερού Δωρεάς Δωρίου 5-1. Ηρακλής Καλαμάτας Ηρακλής Κυπαρισίας στο τέρμι τη 24η αγωνιστική 1-1. Μία αναμέτρηση που θα δούμε. Φάς και γκολ. Είχε χιτσκοκικό πραγματικά φινάλε με ισοφάριση του Ηρακλή Καλαμάτας με πέναλτι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ξεκούραστο τρίποντο για την ομάδα τη Θύελλας Καρακοπίου 0-3. Σημαντικοί τρεις βαθμοί που προστίθονται στο σαρκούλι για την Θύελλα. Αναγέννηση παραλίας Χανδριναϊκός 2-4. Πολύ σημαντικό διπλό για τον Χανδριναϊκό. Από την άλλη, αναγέννηση παραλίας νομίζω ότι είναι πλέον πολύ κοντά στον υποβιβασμό στην β' τοπική κατηγορία. Μιλτιάδης Απόλλων Πεταλιδίου 2-0. Δεν τα παρατάει η ομάδα του Μιλτιάδη, παρότι έχει οι ελπίδες ήταν μηδαμινές πριν από το παιχνίδι. Επικράτησε η ομάδα του Πεταλιδίου, δεν την ευνοούν τα υπόλοιπα αποτελέσματα και δύο νίκες να κάνει στις τελευταίες δύο αγωνιστικές
δεν θα καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Και πολύ σημαντικό τρίποντο για τον Παπαφλέσσα Χώρας, επιβλήθηκε σε ένα μάτς πραγματικά διαφήμιση ποδοσφαίρου 4-3 του αθλητικού όμιλου Φυτιάς. Να δούμε πώς όλα αυτά μεταφράζονται στην βαθμολογία της Α1 τοπικής κατηγορίας. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική. Πρωταθλητής ο ΠΑΟ Καλλινέρου, έχει 61 βαθμούς και 2 ήττες να κάνει, δεν αλλάζει κάτι στην πρώτη θέση. Στην Α τοπική ανήκει από την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα της Μεθόνης έχει 54 βαθμούς και βλέπουμε την πολύ σημαντική μάχη που γίνεται για την τρίτη θέση, όπως είπαμε, 2 στροφές πριν το φινάλε. Ο Ακρίτας Κορώνης έχει 43 βαθμούς, όσο και ο Ηρακλής Καλαμάτας, ακολουθεί από κοντά με 40 ο Ηρακλής Κυπαρισίας, ο οποίος υποδέχεται τον Ακρίτα Κορώνη στην επόμενη αγωνιστική. Από εκεί και πέρα, στην έκτη θέση ο Απόλλων Πεταλιδίου έχει 38, τρεις ομάδες συγκατοικούν στην 7η θέση με 33, αθλητικός όμιλος Φυτιάς, Δωριέας Δωρίου και ο Χανδρυναϊκός. Στην 10η θέση ο Παπαφλέσσας Χώρας και η Θύελλα Χαρακοπιού έχουν 28 βαθμούς. Στην 12η θέση η Αναγέννηση Παραλίας έχει 23. Στην 13η θέση η ομάδα του Μιλτιάδη έχει 22. Δεν μετέχει στο πρωτάθλημα η ομάδα του Ασπροχώματος. Βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει η τριάδα μετά την ομάδα του Ασπροχώματος με Μιλτιάδη και Αναγέννηση Παραλίας. Ο Μιλτιάδης σίγουρα έχει υποβιβαστεί και να νικήσει, μπορεί να φτάσει στους 28, αλλά δεν έχει την ισοβαθμία με τη Θύελλα Χαρακοπιού. Αλλά όπως και να έχει, την επόμενη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, παίζει Χώρα Χαρακοπιού. Να περάσουμε στην επόμενη μας κάρτα. Να περάσουμε. Για να δούμε και αυτό που λέει ο Ηλίας, με πολύ σημαντικά παιχνίδια όσον αφορά την ουρά. Μεθόνη Απόλλων Πεταλιδίου, Ηρακλής Κυπαρισίας Ακρίτας Κορώνης είναι το ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής για την τρίτη θέση, όπου μάχονται οι δύο ομάδες μαζί με τον Ηρακλή Καλαμάτας. Χανδρυναϊκός Μιλτιάδης, Δωριέας Δωρίου Ηρακλής Καλαμάτας, πολύ σημαντικό και αυτό το παιχνίδι. Αθλητικός όμιλος Φυτιάς Αναγέννηση Παραλίας, Θύελλα Χαρακοπιού Παπαφλέσσας Χώρας είναι το ντέρμπι, το παιχνίδι που μας έλεγες. Σημαντικό και αυτό το παιχνίδι. Μία ενδεχόμενη ισοπαλία, δεν απατώμε, σώζει και τις δύο ομάδες. Έχουν 28 βαθμούς, 23 η Αναγέννηση. Πάνε 29. Και νομίζω ότι κάνουν. Σε περίπτωση τριπλή ισοβαθμία, δεν γνωρίζω. Η αλήθεια είναι κάτι που πρέπει να ψάξουμε. Θα το δούμε όμως και με τα αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, τώρα όσο αφορά, πιστεύω ότι την επόμενη αγωνιστική θα ξεκαθαρίσει το κομμάτι της παραμονής. Γιατί και η Αναγέννηση Παραλίας θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Κόντρα σε μια ομάδα του αθλητικού όμιλου Φυτιάς που ναι, μεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή, αλλά παλεύει όλα τα παιχνίδια. Ενώ και ο Ακρίτας Κορώνης εκεί που τις προηγούμενες αγωνιστικές δεν τον βλέπαμε για την τρίτη θέση, τώρα έχει το πάνω χέρι, γιατί σε περίπτωση ισοβαθμίας όπως είδαμε με τον Ηρακλή είναι από πάνω. Νίκησε 3-0 δύο αγωνιστικές πριν στο γήπεδο με μη, ενώ στο πρώτο γύρο έχει νικήσει ο Ηρακλής Καλαμάτας 2-1. Ενώ να πούμε ότι ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ Καλλινέρου την 25η αγωνιστική θα πάρει ξεκούραση στο τρίποντο κόντρα στην ομάδα του Ασπροχώματος. Πάμε τώρα στην β' τοπική κατηγορία και στον πρώτο όμιλο. Εδώ έχει φουντώσει για τα καλά η μάχη, τόσο για την πρώτη όσο και την δεύτερη θέση και στους δύο ομίλους. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Μεγάλη νίκη του Μυσηνιακού σήμερα 3-1 κόντρα στον Διαγόρα Κοπανακίου. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με το παιχνίδι Άψαρης Αστέρας Οφαρών στις 5 το απόγευμα στο γήπεδο Γεώργιος Λουκαρέας. Νέος Άρης Παναθηναϊκός Καλαμάτας 3-1 με ανατροπή. Παπαφλέσσας Άμφια Σέατας Καλαμάτας 3-3, πολύ εντυπωσιακό μάτς, με τον Ιάτα Καλαμάτα θα προηγείται δύο φορές. Ατρόμητος Πλατή Θέλα Μερόπης επίσης 3-3. Ξεκούρασε το τρίποντο για τον Αστέρα Βαλήρας 3-0 κόντρα στην Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων, ρεπό είχε η ομάδα του Πατίστα. Πάμε να δούμε την βαθμολογία, με τον Αστέρα Φαρών να παραμένει στην κορυφή με 52 βαθμούς, η απόσταση αναπνοής ο Μυσηνιακός 51, στην τρίτη θέση ο Νέος Άρης με 48, είναι οι τρεις ομάδες που θα παλέψουν για τη διεκδίκηση των δύο πρώτων θέσεων. Ο πρωταθλητής ανεβαίνει κατηγορία, ο δεύτερος παίζει μπαράζ, να το θυμίσουμε, με τον δεύτερο του δευτέρου ομίλου. Έατας Καλαμάτας 43, Διαγόρας Κοπανακίου 41, και όπου και κάτω είναι μεγάλη η διαφορά από την πέμπτη θέση. Θέλει να με ρώπεις 29, Αστέρας Βαλήρας 28, Πατίστα 26, Άψαρης και Παπαφλέσσας Άμφιας με 24, Παναθηναϊκός Καλαμάτας 15 και Ατρόμητος Πλατή με 9 βαθμούς. Πάμε να δούμε και την επόμενη 24η αγωνιστική. Εδώ μένουν 3 για το φινάλε της σεζόν. Έατας Καλαμάτας Ατρόμητος Πλατή, Θύελλα Μερόπης Παναθηναϊκός Καλαμάτας, Πατίστα Νέος Άρης, ξεκούραστο τρίποντο για τον Παπαφλέσσα Άμφιας, Διαγόρας Κοπανακίου Αστέρας Βαλήρας, Άψαρης Μυσηνιακός, ρεπό έχει ο Αστέρας Αρφαρών, ενώ ρεπό δεν έχει ακόμα κάνει ο Μυσηνιακός, θα το τονίσουμε αυτό. Πολύ ωραία, να πάμε και στον δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής κατηγορίας και εδώ έχει πολύ μεγάλη μάχη όσον αφορά την κορυφή. Να τα δούμε όμως 1-1. Αυτοκτόνησε, θα έλεγα, η ομάδα της Λογκάς 3-3 εντός έδρας με τον Παπαφλέσσα Βλαχόπουλο. Ένας Παπαφλέσσας που στο ημίχρονο προηγήθηκε 0
2. Ξεκούραστο τρίποντο για την αίθουσα Λαγωνίας. 3-0 ανεφαγόνος στην ομάδα του Εθνικού Καλαμάτας. Πολύ δύσκολα Πανιόνιος Καλαμάτας επικράτησε 1-0 της Δόξας Καλαμάτας. Κεραυνός Καλαμάτας Ακαδημία Παμίσου 1-2. ΑΕΚ Πράσινα Πουλιά 5-2. Δαναός ΠΑΟ Καλλιθέας 1-2. Ρεπό η ομάδα των Λεϊκών. Να δούμε την βαθμολογία και την πολύ μεγάλη μάχη που γίνεται για την κορυφή. Εκεί όπου ανέβηκε πλέον η ομάδα της ΑΕΚ Καλαμάτας, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ισοπαλία της Λογκάς. Η ΑΕΚ έχει 52 στους 51 η ομάδα της Λογκάς, 50 ο Πανιόνιος Καλαμάτας, ενώ να πούμε ότι υπάρχει και μεταξύ τους αναμέτρηση Λογκάς και Πανιόνιου Καλαμάτας. Ενώ και η ένσταση που πρέπει να δούμε, η απόφαση. Εκκρεμεί η απόφαση για την ένσταση της ΑΕΚ Καλαμάτας κατά του κύρους του αγώνα με τον Πανιόνιο Καλαμάτας. Θυμίζω ο Πανιόνιος είχε επικρατήσει με 3-0. Στην τέταρτη θέση συγκατοικούν ΠΑΟ Καλλιθέας και Ακαδημία Παμίσου, έχουν 43 βαθμούς. Στην έκτη θέση ο Κεραυνός Καλαμάτας έχει 39. Στην έβδομη τα Πράσινα Πουλιά με 33. Στην όγδοη ο Παπαφλέας Βλαχόπουλου με 32. Στην ένατη θέση η Αίθουσα Λαγωνίας έχει 23. Στην δέκατη η ομάδα των Λεϊκών 14. Ενδέκατη ο Δαναός Καλαμάτας με 11. Στην δωδέκατη η Δόξα με 8. Δεν μετέχει στο πρωτάθλημα η ομάδα του Εθνικού Καλαμάτας. Να περάσουμε και στην επόμενη αγωνιστική και να ολοκληρώσουμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Με την 24η αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής κατηγορίας. ΠΑΟ Καλλιθέας, Εθνικός Καλαμάτας, ξεκούραστο τρίποντο για την ομάδα της Καλλιθέας. Δόξα Καλαμάτας, Δαναός Καλαμάτας, Λέικα Έδουσα Λαγωνίας, Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου, Πανιόνιος Καλαμάτας, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ακαδημία Παμίσου, Αθλητική Ένωση Λογκάς, και αυτό είναι σημαντικό παιχνίδι. Διαθέτει πολύ καλή ομάδα και η Ακαδημία του Παμίσου, ειδικότερα στα εντός έδρας παιχνίδια της. ΑΕΚ Καλαμάτας, Κεραυνός Καλαμάτας, Ρεπό τα Πράσινα Πουλιά. Πάμε να περάσουμε και στο μπάσκετ, στη ΓΑΜΑ Εθνική και στον πρώτο όμιλο εκεί που μας εκπροσωπεί η Καλαμάτα ABC, η οποία δεν τα κατάφερε ούτε σήμερα σε εκτός έδρας παιχνίδι για την 22η αγωνιστική. Γνώρισε την ήττα από την Ακράτα 78-65, ένα μάτς που ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό για την παραμονή στην κατηγορία και δυσκολεύουν, είναι η αλήθεια, τα πράγματα από εδώ και πέρα. Δεν έχει χαθεί όμως. Νομίζω ότι πληρώνει όμως κατά πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό το ότι δεν μπορεί να κερδίσει εκτός έδρας φέτος η Καλαμάτα ABC. Και νομίζω ότι εκείνο είναι που την έχει φέρει σε τέτοια θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Από και πέρα, το Εγάλεο πρώτο πόρο συνεχίζει 114-79, την Αχαγιά 82, Λιξούρης Ηλυσιακός 77-79, Πέρα Μεγαρίδα 73-90, Άρης Νίκαιας Ιεραυνός Αιγαίου 88-69, Κηφισιά Ιωνικός 71-81 και Έσπερος Λέοντας 91-59. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά το πέρασμα της 22ης αγωνιστικής. Δεν άλλαξε κάτι στην ουσία σε όλες τις θέσεις. Εγάλιο 43, Ιωνικό 42, Μεγαρίδα 40, Αχαγιά 82-38, Κηφισιά, Πέρα Ηλυσιακός και Άρης Νίκαιας με 32, Ακράτα 31, Νέο Λιξούρι 30, Καλαμάτα Μπισή και Έσπερος με 29, Κεραυνός Αιγαίου 27 και Λέοντας 24 βαθμούς. Πάμε να δούμε την επόμενη 23η αγωνιστική τι μας περιλαμβάνει. Καλαμάτα ABC, πολύ δύσκολη αποστολή κόντρα στον πρωτοπόρο Εγάλαιο. Αχαγιά 82 Λιξούρη, Μεγαρίδα Ηλυσιακός, Κεραυνός Αιγίου Ακράτα, Ιωνικός Άρης Νίκαιας, Λέοντας Κηφισιά και Πέρα Έσπερος ΑΟΠΑ. Αυτά ήταν λοιπόν όλα. Αναλυτικά είδαμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο σε κάρτες, αριθμούς, αποτελέσματα, βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Πάμε να δούμε καταρχήν τι έγινε στο σημερινό παιχνίδι της Καλαμάτας στο Κρανίδι κόντρα στην Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας, κόντρα στο κακό δαίμονα των τελευταίων ετών. Όσες φορές είχαν βρεθεί αντίπαλοι οι δύο ομάδες, δεν είχε καμία νίκη η Καλαμάτα τόσο εντός όσο και εκτός. Και νομίζω καμία μεσυνιακή ομάδα δεν έχει καμία μεσυνιακή, ούτε ο Τσικτρία Σπύλου, ούτε ο Πάμισος. Πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση του Γιώργου. Να θυμίσουμε στον πρώτο γύρο γνωρίσαμε την πρώτη ήττα 2-1 εδώ στο γήπεδο του Μεσυνιακού. Καλαμάτα όμως σήμερα φαίνεται ότι ξεπέρασε το σοκ της προηγούμενης αγωνιστικής, της συντριβής 5-0 κόντρα στον ασπρόπηγο Γιώργο, και κατάφερε με 2 γκολ στις αρχές κάθε ημιχρόνου να πάρει αυτή την νίκη. Σημαντική. Αλλά τα καλά νέα δεν ήρθαν δυστυχώς. Δεν ήρθαν από την Τρίπολη, που όπως είδαμε πέρασε ο ασπρόπηγος Νικηφόρα με 0-3. Στην Αργολίδα, στην Ερμιονίδα, στο Κρανίδι καλύτερα, η Καλαμάτα κέρδισε και αυτή με την σειρά της. Ξεπέρασε, όπως είπες και εσύ, νομίζω γρήγορα αυτή την πολύ σε μεγάλη έκταση ήταν με τον ασπρόπηγο. Ένα παιχνίδι που μας έχει απασχολήσει πραγματικά πάρα πολύ. Θα τα δούμε και στην συνέχεια μετά όσα έχουν συμβεί, όχι τόσο στον αγωνιστικό χώρο. Όχι τόσο στον αγωνιστικό χώρο και ημέρες πριν το παιχνίδι, μετά όσα έχουν συμβεί στην πρωτεύουσα και με το Διοικητικό Συμβούλιο που διεξήχθη την. Θα τα πούμε, έχουμε όλο το ρεπορτάζ στη συνέχεια.
Να πούμε όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, δεν έχουμε βίντεο παρότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ να βρούμε. Δεν υπήρχε κάμερα, δεν υπήρχε κάποια κάλυψη από κάποιο μέσο της αργολίδας για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε εικόνα από την αναμέτρηση. Μόλις στο 4 ο Πινδώνης άνοιξε το σκορ. Στο 48, 3 λεπτά μετά την άρχιση του δεύτερου μέρους, ο Βαγγέλης Λαθύρης έγραψε το 0-2. Σημαντικό ότι παρότι η Καλαμάτα ερχόταν από μια τέτοια ήττα κόντρα στον ασπόπικο κόσμο και πάλι έδωσε το παρόν με οργανωμένη εκδρομή, βρέθηκε και στο Κρανίδι, στήριξε την Καλαμάτα, περίπου 100 φίλοι της Μαύρης Θύελλας ήταν στο Κρανίδι, βοήθησαν όσο μπορούσαν και αυτοί από την πλευρά τους να έρθει αυτή η νίκη. Να δούμε και τις επιλογές των δύο προπονητών. Η Ερμηνεία δεν έχει τον... Είχε παραιτηθεί, αν δεν κάνω λάθος. Είχε παραιτηθεί πραγματικά ο Θανάσης Κολιτσιδάκης. Ακριβώς, από την τεχνική ηγεσία. Είχε τον Γιώργο πάλι στον πάγκο. Γκυμούσης, Τζιέρης, Βιρβιλής, Μπιμπισίδης, Σαμαράς, Γεωργακόπουλος στο 60 Κατσέτης, Κορνελάτος στο 65 Σαλταπίδας, Πούτσι, Νικολόπουλος, Τριμπόνια στο 46 Νικολούδης, Βασιλέρης στο 46 Κάλα. Οι 11 της Ερμιονίδας έχουν ένα πρόβλημα, θα το δούμε σε λίγο, τους 11 της Καλαμάτας. Πάντως, όπως είπαμε, έγινε η πρώτη μεσαινιακή ομάδα που επικράτησε της Ερμιονίδας εντός και εκτός έδρας παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Καλαμάτας, δεν έχουμε Ερμιονίδα. Εικόνα για να μπορέσουμε και εμείς να... Να πούμε λίγο και την ενδεκάδα της Καλαμάτας. Πώς παρατάθηκε σήμερα από τον προπονητή τον Γιάννη τον Χριστόπουλο. Είχε τον Δημήτρη Κασούτα κατά τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα Τάμπας, Ψάνης, Βοσκόπουλος, Χίλγκεν, Ζαχαρόπουλος, Πέριτς, Πινδώνης. Ο Πινδώνης, να πούμε ότι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Γιόνδης, Μάρκοβιτς, 89 Αθανασόπουλος και στο Λαθύρης στο 60 ο Αντώνης Φουάσης πήρε θέση στην ενδεκάδα. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα για να κλείσουμε το κομμάτι γάμα εθνικής και τα σημερινά παιχνίδια να πάμε και στο επόμενο. Πάμε στο 21. Σήμερα στις 12 το... Θα επιστρέψουμε για τα της Καλαμάτας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι διεξήχθη η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες για να μπορέσει να επιστρέψει η αποστολή του αθλητικού όμιλου 21 πίσω στην βάση της σε ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Το τελευταίο εντός έδρας για την ομάδα του Μιχάλη Φασουλή και για το πρωτάθλημα της γάμα εθνικής. Προηγήθηκε 1-0 μόλις το 21ο λεπτό με τον Βλάχο. Η 21 η ομάδα από την Κεφαλονιά δεν τα παράτησε, κατάφερε και ισοφάρισε το 77 με τον Καπλάνη. Να πούμε ότι ο Πάμισος παρατάθηκε στο σημερινό μάτς με τον Σικονομόπουλο, Αριστομενόπουλο, Ρούτσι, Φιλόπουλο, Δήμητρα Κόπουλο, Μάρατο, Βλάχο, Ρίγα, Κοντομανολόπουλο, 83 στη θέση του Αλεβίζος, Παπαδόπουλος και Ελλάς, 73 Χαρλέπας. Για την 21 Τσέκα, Στεφανάτος, Μινέτος, Ντετλάνλα, Μάστορας, Πορσιάνος, Μπούση, Χριστάτος, 46, Καπλάνη, Κούρτη, Λαμπρόπουλος και Πολυδωράτος. Ήταν οι επιλογές των δύο τεχνικών. Ο Πάμισος ολοκληρώνει αυτή την πολύ δύσκολη πραγματικά χρονιά, την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον Παναργιακό. Και μπαίνει να δούμε τι θα γίνει και εκεί την επόμενη μέρα. Και επιστρέφει στην Α τοπική. Δεν μπόρεσε να εδραιωθεί στην Γ εθνική κατηγορία με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα που είχε από την αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι θετικό στον φετινό Πάμισο, ότι πλέον έχει υγεία στην διοίκησή του. Κάτι που δεν το είδαμε πολύ καθόλου. Πολύ σημαντικό. Καθόλου στο ξεκίνημα της σεζόν. Από επιχειρηματίες της περιοχής, ο κόσμος που πραγματικά έδωξε για ακόμη μια φορά, όπως κάνει κάθε χρονιά, την συμπαράσταση του συνομάδα. Και με ανθρώπους στην διοίκηση οι οποίοι αγαπούν παθολογικά τον Πάμισο και όχι από επιχειρηματίες, εφευρέτες και που κατέβηκαν από την Βόρεια Ελλάδα. Τα έχουμε ξαναπεί. Από την Καβάλα και πραγματικά μέσα σε μία νυχτή εξαφανίστηκαν και δεν έδωσαν εξηγήσεις στον κόσμο του Πάμισου πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Και εκεί που μιλάγαμε το καλοκαίρι για άνοδο, τελικά υποβιβάστηκε η ομάδα και γκρεμίστηκε και όλο αυτό που είχε φτιάξει ο Αλέξιο Ματζούνης. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε σήμερα το μεσημέρι στο γήπεδο της Μεσίνης. Πάμε στους 21-1-1 και επιστρέφουμε.
Για να δούμε τώρα την ομάδα της 21. Θέλει να βγει στην επίθεση. Ωραία, το 1-2 με στην περιοχή. Θα γίνει το σούτ. Οικονομόπουλος θα διώξει. Πολύ καλή στιγμή λοιπόν για την 21 να φτάσει στην ισοφάριση. Να θυμίσουμε ότι ο Πάμε προηγείται 1-0 από το 21ο λεπτό με σκόρ τον Βλάχο. Πολύ ωραίο το σούτ. Την μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πάμε να κάνει το 2-0. Θα βγει σέντρα από τον Δημητρακόπουλο, χαμηλά το γυριστό σουτ που έγινε τον Μωράκη. Ωραία το 1-2 και πάλι στην επίθεση ο Πάμισος. Θα βγει σέντρα, κεφαλιά, η μπάλα λίγο out από τον Φιλόπουλο. Φιλιόπουλος, ωραία η πάσα του. Θα δοκιμάσει το σουτ, η μπάλα πάνω από τον Ριζόδιο Δοκάρη. Για το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Τελέστηκε. Θα βγει ο Οικονομόπουλος. Έγινε κεφαλιά. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Φάουλ, κεφαλιά και μπάλα στα αλήθεια. Να λοιπόν η ισοφάριση, ήρθε το 1-1. Το έψαχνε η ομάδα από την Κεφαλονιά. Στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε στο 70 λοιπόν πρώτο λεπτό να ισοφαρίσει με αυτή την πανέμορφη γυριστή κεφαλιά του Καπλάνη. 1-1 λοιπόν στο γήπεδο της Μεσίνης, ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Ωραία η παλιά, έγινε το 1-2 για να τρώμε στην περιοχή, το σούτε, εντυπωσιακή απέκρουση, συνεχίστε η φάση, Μινιός και πάλι θα διώξει τον φύλακα της 21. Δεν τελειώνει όμως η φάση, Βλάχος πιο πίσω η μπάλα. Από αριστερά θα βγει η σέντρα, κεφαλιά η μπάλα ψηλά. Πιέζει ο Πάμισος για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα. Κεφαλιά χωρίς πρόβλημα αυτή τη φορά το φύλακα των φιλοξενούμενων. Έγινε το λάθος στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε τώρα. Θέλει να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση ο αθλητικός όμιλος 21. Θα γίνει η πάσα. Ωραία η παλιά. Δεν έχει χώρο. Ο Οικονομόπουλος θα μπλοκάρει όμως. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είδαμε πώς ήρθε αυτό το ισόπαλο 1-1 ανάμεσα στον Πάμισο και τον αθλητικό όμιλο 21. Κλείνουμε το κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής στον 8ο ομίλου για την αγωνιστική αυτή που μας περνά την προτελευταία. Πάμε να επικεντρωθούμε στα της Καλαμάτας και τι έγινε από την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ που κλείσαμε την εκπομπή μέχρι και την Παρασκευή, μπορούμε να πούμε 2-3 μέρες πριν. Όλα αυτά φυσικά θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο. Γίνανε πάρα πολλά. Ακούστηκαν ακόμα περισσότερα. Είδαμε και εμείς πάρα πολλά που δεν τα περιμέναμε και τελικά βγήκε για ακόμη μια φορά ότι συνεχίζει η διοίκηση. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ενωτικά, πλέον. Αλλά και αλλαγή προπονητή δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Τη δεδομένη χρονική στιγμή που είμαστε δεν υπήρχε κανένα λόγο να γίνει αλλαγή. Καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι η Καλαμάτα δεν ξέρει τι θα γίνει πλέον με την αναδιάρθρωση. Και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα, δικιά μου εκτίμηση είναι ότι είμαστε σήμερα 7 Απριλίου, είναι πολύ δύσκολο θεωρώ να περάσει ένα αναδιάρθρωση και να υπάρχουν παράσεις. Αυτή είναι η εικασία έχω, γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα στις παραπάνω κατηγορίες. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο σενάριο και είναι, αν θέλει, προσπαθώ και εγώ να βρω μια λέξη να περιγράψω αυτό που συμβαίνει στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να βρω μια λέξη. Καταστροφή. Το καλύτερο σενάριο θα ήταν να ανεβούν και οι δύο ομάδες, αυτό που ακούγεται, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει, αλλά και από την άλλη. Είναι ένα ερωτηματικό πότε γίνει, θα αποφασίσουν. Να γίνει μια β' εθνική με δύο ομίλους είναι κάτι που έχει ακουστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Να γίνει μια β' εθνική με δύο ομίλους, νότιο και βόρειο όμιλο, όπως υπήρχε παλιότερα πριν κάποια χρόνια. Αλλά είμαστε 7 Απριλίου, δηλαδή πότε θα γίνει κάτι γνωστό. Αυτό την επόμενη αγωνιστή τελειώνει η ΓΑΜΑ εθνική. Δεν πρέπει να αποφασίσουν. Υπάρχει από τη μία η ένσταση ομάδων οι οποίες αγωνίζονται στο Super League, δεν θέλουν καθόλου την αναδιάρθρωση. Και δικαιολογημένα θα έλεγα εγώ, γιατί θα μάθουν ότι στις 10 Απριλίου υποβάζονται περισσότερες ομάδες και θα υπάρξει κάποια αλλαγή και από εκεί και πέρα όσοι έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη όπως επιμένει σε αυτό πραγματικά το στην αναδιάρθρωση και βλέπουμε τώρα δύο πλευρές οι οποίες ουσιαστικά δίνουν μια μάχη για να επικρατήσει μια πλευρά και οι ομάδες οι υπόλοιπες της Β και της Γ Εθνικής κυρίως σε ρόλο θεατή
Απλά να περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, δεν ξέρω τελικά αν θα περάσει αυτή η περιβόητη ανεδάρθρωση ή όχι, αλλά αν δεν περάσει τελικά η Καλαμάτα δεν καταφέρει να εξασφαλίσει το στόχο που ήταν από την αρχή, το καλοκαιριού, το είχαν δηλώσει πάπατες. Ευθύς ο στόχος της ανόδου. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ κάποιος πρέπει να λάβει αυτές τις ευθύνες και να απολογηθεί σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Τι έγινε τελικά νομίζω και ότι η Καλαμάτα δεν κατάφερε. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Οι ευθύνες σαφέστατα επιβαρύνουν τον κύριο Καθοκλή Χριστόπουλο. Είναι γνωστό. Είναι δεδομένο αυτό. Ο ίδιος μόνο επέλεξε, ο ίδιος δεν το γνωρίζει μάλλον. Όλοι το γνωρίζουν. Ο ίδιος επέλεξε πριν λίγες εβδομάδες, χωρίς λόγο και αιτία, το έχουμε πει, το ξαναπούμε, το λέμε συνεχώς, χωρίς λόγο και αιτία, έφερε διοικητικό αναβρασμό στην ομάδα 5 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Τότε υπήρχε αυτή η επιστολή του Αποστόλη του Κούτσι, η οποία πραγματικά ουσιαστικά διαβάζοντας τώρα είναι σαν να έλεγε τι θα γίνει στη συνέχεια. Και είχε πει μέσα ότι ο μοναδικός υπεύθυνος, αν η ομάδα δεν πάρει το στόχο, θα είναι ο ίδιος. Θα είναι ο ίδιος ο Καθοκλής Χριστόπουλος. Μάλιστα. Υπήρχαν πάρα πολλά τα οποία συνέβησαν πριν το παιχνίδι με τον Ασπρόπυργο και μετά το παιχνίδι με τον Ασπρόπυργο. Είπαμε και εμείς εδώ πέρα ότι υπήρχε πολύ από τον κόσμο μια παραφιλολογία ότι το παιχνίδι δεν παίχτηκε. Δεν παίχτηκε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι κάτι που έχει συμβεί παρασκηνιακά, γιατί είναι πάρα πολλά τα αυτά που συμβαίνουν παρασκηνιακά στη γραμματική. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να είχαμε εκείνα τα στοιχεία και εκείνες τις πληροφορίες, επίσημα στοιχεία και να μιλήσουμε με ονόματα. Και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια φημολογία, δεν μπορούμε να πιστέψουμε τίποτα και φυσικά δεν θα σίγουρα εμείς δεν το πιστεύουμε και μακάρι να είχαμε στοιχεία, θα το ξαναπώ. Μακάρι να είχαμε στοιχεία να μπορούσαμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ομάδα. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και λες εσύ να έχουμε στοιχεία να υποστηρίξουμε αυτό ακριβώς, ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα έγινε διοικητικό συμβούλιο την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο του Μυσηνιακού. Παρουσία και φιλάθλων. Είναι ένα συμβούλιο όμως, Ηλία, που δεν έχει καμία σχέση με όσα προηγούμενα είχαν συμβεί. Γιατί ήταν το πρώτο συμβούλιο από το ξεκίνημα τη σεζόν που έδωσαν το παρόν όλοι από το διοικητικό συμβούλιο. Έδωσε το παρόν ο κ. Γιάννης Χριστόπουλος Προπονητής, ο εξοδιοικητικός παράγοντας ο κ. Φαβατάς και ο Παύλος Κρεμίδας, ο γενικός αρχηγός της ομάδας. Και καθόλου ήρεμο. Καθόλου ήρεμο, γιατί να σου πω κάτι, όταν σε μια ομάδα συμβαίνουν πάρα πολλά εκ των έσω, έχει πολλά προβλήματα εκ των έσω, δημιουργούνται πολλά προβλήματα εκ των έσω, όταν θα βρεθούν όλοι μαζί, θα αποκαλυφθεί και ποιος θα δημιουργεί αυτά τα προβλήματα από μέσα. Και αυτό έγινε στο συμβούλιο. Υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε με 2 μέτρα και 2 σταθμά από τον Γενάρη και μετά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί από τότε. Τότε μάλλον ξαναεμφανίστηκε στο προσκήνιο. Μετά την πρώτη παρέτηση. Δημιούργησε πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα, λέγοντας, θα έλεγα, ψέματα. Και έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη μαζί με τον κύριο Χριστόπουλο, γιατί η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή είναι στην δεύτερη θέση και όχι στην πρώτη θέση, και γιατί η Καλαμάτα όχι απλά δεν παίρνει ένα πρωτάθλημα στην ΓΑΜΑ Εθνική όπως θα έπρεπε, με 8 και 10 βαθμούς διαφορά όπως ήταν τον Ιανουάριο, αλλά χάνει ένα πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Και είναι πολλά που έχουν συμβεί εξοδιοικητικά στην ομάδα, δυστυχώς, τα οποία δεν επέτρεψαν σε αυτά τα παιδιά να πανηγυρίσουν, σε αυτή τη διοίκηση να παραμείνει ενωμένη και να δούμε επιτέλους και εμείς την Καλαμάτα στη Β' Εθνική. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα το δούμε ούτε και φέτος. Είναι πραγματικά αυτή η κατάρα. Είναι πολύ μεγάλο το κλίμα. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Και είναι η αλήθεια, είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Και αν δεν περάσει η αναδιάρθρωση, θα μιλάμε για μια χρονιά η οποία από θριαμβευτική στον πρώτο γύρο θα είναι καταστροφική. Και δεν ξέρω αν μπορεί η Καλαμάτα πλέον του χρόνου, το εύχομαι. Αν δεν περάσει ένα διάθεση, πράγμα που δεν ευχόμαστε, αν όμως δεν περάσει, μπορεί η Καλαμάτα του χρόνου να ξαναπάει για πρωτάθλημα. Μπορούν να χαθούν πάλι τόσα πολλά χρήματα, εδώ, να γίνει τέτοια μεγάλη προσπάθεια. Τι να πάμε για πρωτάθλημα. Εδώ βγαίναμε το Γενάρη και λέγαμε ότι θα πάμε Super League και ονειρευόμασταν Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε για τραγικά, για γελία πράγματα. Και υπήρχαν μέσα μετά το παιχνίδι με τον Ασπρόπυργο που λένε ψάχτε για το δεύτερο. Το ποιο είναι ο δεύτερο. Βιαστήκαμε όλοι πάρα πολύ. Όλοι βιαστήκαμε να πανηγυρίσουμε ότι τελείωσαν τα πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά χάνει ένα πρωτάθλημα από το συν 10, μην το ξεχνάει κανεί. Χάνει ένα πρωτάθλημα από το συν 10. Θα έπρεπε να η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή να είναι πρώτη με 10 βαθμούς, ίσως και παραπάνω. Και η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή χάνει ένα πρωτάθλημα. Και αν δεν περάσει ένα διάθρωση, θα μιλάμε για μια καταστροφική χρονιά. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μαζευτεί ο κόσμος, να στηρίξει. Έγινε πολύ μεγάλη στήριξη, ειδικότερα στα εκτός έδρας παιχνίδια η Καλαμάτα. Και σε Άργος και σε Ασπρόπυργο, νόμιζα ότι πέσανε το Μεσσηνιακό. Επειδή πέσανε, έχει μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, τα 2 λεωφορεία από την Αθήνα που πήγανε στο Ασπρόπυργο τα βάλανε φύλαθλοι. Ακριβώς. Και φύλαθλοι είναι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλούνται να πληρώσουν και τις ζημιές. Τα σπασμένα λεωφορεία. Αυτά για να τα γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εμείς όμως εδώ, με το που τελειώσει η ΓΑΜΑ Εθνική και η Καλαμάτα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
Έχουμε να ξεδιλούξουμε το κουβάρι Καλαμάτα πάρα πολύ. Γιατί απλά επειδή έχουμε ζήσει πάρα πολλά με τον Γιώργο φετινή χρονιά, ειδικά την εβδομάδα που μας πέρασε, ζήσαμε πάρα πολλά. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, όσα συμβαίνουν στην Καλαμάτα, δέσμευσή μας είναι ότι κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και εμείς να συλλέξουμε στοιχεία για το τι έχει συμβεί στην Καλαμάτα και να μπορούμε να μιλάμε με ονοματεπώνυμα. Δεν μπορούμε, νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος, να μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα όταν δεν έχουμε επίσημα στοιχεία να το αποδείξουμε αυτό που λέμε. Κάνουμε μια προσπάθεια να μαζέψουμε στοιχεία τέτοια τα οποία θα μας κάνουν να μπορούμε να μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα και να πούμε ακριβώς τι έχει γίνει στην Καλαμάτα την φετινή σεζόν, ποιοι λειτουργήσαν κατά της Καλαμάτας ενώ βγαίνουν έξω στην πόλη και δηλώνουν ότι είναι Καλαμάτα από τις γέννες τους. Πραγματικά είναι κανείς να απορεί για όλα αυτά που γίνανε φέτος, εκεί που ξεκίνησε ιδανικά μια χρονιά, οργάνωση σε όλα τα επίπεδα, πραγματικά. Κάποιοι ζηλεύαν άλλες ομάδες για αυτή την οργάνωση που έβλεπαν στην ομάδα της Καλαμάτας, τόσο στο διοικητικό όσο και στο τεχνικό κομμάτι. Και εδώ έχει επιτυχία ευθύνη ο Γιάννης Χρυσόπουλος, δεν θα το κρίσουμε αυτό. Αλλά για την άλλη, σαφέστατα, από τον Ιανουάριο και μετά, λες και ήθελε από μόνος του να βάλει το χεράκι και να πει: πάμε να καταστρέψουμε την ομάδα. Αυτό έγινε. Καταστράφηκε η ομάδα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν με τέτοιο τρόπο να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα στην ομάδα, να αποπροσανατολίσουν την ομάδα με ψέματα και έχουν πετύχει το στόχο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση και αν δεν περάσει, το ξαναλέμε, η αναδιάρθρωση, θα μιλάμε για μια χρονιά καταστροφική και έναν κόσμο ο οποίος πίστεψε σε αυτή την ομάδα πλέον νομίζω ότι θα είναι και ο πρώτος που θα ασκήσει κριτική και θα έχει και το δίκιο. Είναι σαφέστατο ότι θα έχει και δίκιο. Εδώ, επειδή ασχολούνται με πάρα πολύ μικρά πράγματα και δεν βλέπουν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογείται, τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα, πας, κάνεις ένα ραντεβού, πάρα πολύ ωραία, επειδή σε παίρνει κάποιος κύριος τηλέφωνο και σε βγάζουν και φωτογραφία. Εκεί είναι το χειρότερο από όλα που τα έχουμε δει φέτος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι και όσο αφορά το παιχνίδι, ότι είναι καταπέλτιστη η αστυνομία για τα σοβαρά επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν τόσο για τον Ασπρόπυργο όσο και την ομάδα της Καλαμάτας, αλλά πιο πολύ βαραίνει την ομάδα του Ασπροπύργου. Και αν ισχύσει ο πειθαρχικός κώδικας, τότε υπάρχει εκτός από βαρύ πρόστιμο και. Όχι, θεωρώ πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μείον 3 βαθμοί. Απλώς έτσι το λέμε. Είναι αν εξαντληθεί ο πειθαρχικός κώδικας. Είναι επιβαρυντικά τα όσα αναφέρονται στην αστυνομία και για τις δύο ομάδες, για τα όσα συνέβησαν. Η αλήθεια είναι αυτή που έχει πει πριν λίγες μέρες ο Πάδος Κρανιώτης, ο παδί της Καλαμάτας, με τον που έφτασε στο κήπεδο Ασπροπύργου, άρχισε να δέχονται πέτρες. Σε σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε η Καλαμάτα. Η αστυνομία έμεινε σε ρόλο θεατή, όχι μόνο εκεί, αλλά σε όλη τη διάρκεια των επεισοδίων. Και ήταν λογικό και επόμενο να αντιδράσουν και οι οπαδοί της Καλαμάτας. Συνέβησαν δυστυχώς για ακόμα μια φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο επεισόδια που δεν έπρεπε να γίνουν σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου και μην ξεχνάμε το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, γιατί το έχουμε ξαναπεί, χαθεί η έννοια. Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Η αστυνομία είναι επιβαρυντική προς τις δύο ομάδες. Η Καλάμάτα όμως μην ξεχνάμε ότι έχει τιμωρηθεί άλλες δύο φορές φέτος. Είναι υπότροπη στα επεισόδια και εδώ αναμένουμε, νομίζω ότι η ποινή θα είναι χρηματικό πρόστιμο, αλλά θα είναι, θεωρώ, βαρύ. Δυστυχώς. Λοιπόν, η ομάδα επιβαρύνεται χωρίς λόγο, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η αστυνομία, η οποία με την ανακοίνωσή της και τα όσα αναφέρει σε ευθύνες που ρίχνει στις δύο ομάδες, βγάζει ουσιαστικά τον εαυτό της απ' έξω. Νομίζω ότι η αστυνομία ήταν ελιπέστατη στο γήπεδο του Ασπροπύργου. Δεν θωράκισε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό που έδινε άνοδο ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες και γι' αυτό. Και γνωρίζετε ότι θα έρθει τόσος κόσμος από την ομάδα της Καλαμάτας και μην ξεχνάμε του αδειώτε της Ελευσίνας, μία μηχανή υπήρχε. Ένας αστυνομικός που οδήγησε τα πούλμαν. Έξι λεωφορεία στο γήπεδο. Τέλος πάντων, αυτά ήταν περιληπτικά τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε στα της Καλαμάτας. Φυσικά θα έχουμε ραβδαίες εξελίξεις, έτσι φαίνεται. Να το ξαναπούμε όμως, Ηλία, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι εμείς δεσμευόμαστε να συλλέξουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε και να φτάσει η στιγμή, έστω την τελευταία μας εκπομπή, να μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα για να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί στην ομάδα. Αλήθεια δεν θα την κρύψουμε. Εμείς, η ομάδα χάνει αυτή τη στιγμή ένα πρωτάθλημα, βάζοντας κάποιοι άνθρωποι τα χέρια τους και βγάζοντας τα μάτια της ομάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, είμαστε Κυριακή σας πόρου μέσα από την τηλεόραση Best. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική,
Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Spurgeti Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Spurgeti Trans. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 2721-0-22-266. Λοιπόν, επιστρέψαμε μέρος δεύτερο Κυριακή σας πόρου μέσα από την τηλεόραση BES. Κυριακή σήμερα 7 Απριλίου, να ευχηθούμε και καλό μήνα. Σε όλους, πάμε στην αλφα τοπική κατηγορία. Κλείσαμε το κομμάτι της γάμα εθνικής, αναλύσαμε τι έγινε στα σημερινά αποτελέσματα και γενικά για την Μαύρη Θύελλα. Πάμε στην αλφα τοπική, γιατί έχουμε πάρα πολλά βίντεο και σήμερα από την 25η αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι Πανθουριακός Διαβολίτσι. 0-2 πέρασε και από το γήπεδο Πέτρος Γιωργανάς η ομάδα του Διαβολιτσίου. Μία επαγγελματική νίκη. Ένας βαθμός ακόμα για την άνοδο, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας, το είπε και πριν ο Γιώργος, υπερτερεί κόντρα στον Απόλλων Καλαμάτας. Τα δύο γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Να σε διακόψω όμως, επειδή υπάρχει και τριπλή ισοβαθμία ανάμεσα σε Απόλλωνα, Τσιγλιτήρα, Απείλου και Ράνι Φιλιατών, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα και με τις υπόλοιπες δύο ομάδες για το Διαβολιτσίου. Κατά πάσα πιθανότητα νομίζω ότι έχει το πάνω χέρι και με τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά πρέπει να το κοιτάξουμε για να το πούμε από την βεβαιότητα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που άκουσα χτες το μεσημέρι, αλλά δεν έδωσα πολύ βάση γιατί δεν έχω ακούσει κάτι. Υπάρχει περίπτωση να παίξει κάποιο, η δεύτερη θέση να έχει κάποιο άνοδο. Κάποια άνοδο, κάτι. Δεν ξέρω τώρα τι λέει η προκήρυξη όσον αφορά με την αναδιάρθρωση. Γιατί ναι, αν η αναδιάρθρωση υπάρχει, θα είναι τέσσερις οι κατηγορίες. Θα είναι η Super League 1, Super League 2, Β' Εθνική και Γ' Εθνική. Μιλάμε για τέσσερις κατηγορίες. Δεν ξέρω και αν χρειαστούν να καλυφθούν από ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα οι θέσεις για την νέα Γ' Εθνική. Μέχρι να δούμε αν θα παίξει κάποιο ρόλο η δεύτερη θέση. Απλώς φημολογία είναι όλο αυτό, να μην το. Εντάξει, είμαστε σε ένα. Δυστυχώς είμαστε σε ένα ποδόσφαιρο το οποίο κυριεύεται από φημολογία. Μάλιστα. Να πούμε ότι στο 47 με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Πιτσιλής πέτυχε το 0-1. Στο 75 ο Κουλόπουλος που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι πέτυχε το 0-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς πάμε να δούμε τις φάσεις και τα γκολ από το χθεσινό παιχνίδι στο γήπεδο Πέτρος Γιωργανάς ανάμεσα στον Πανθουριακό και τον Διαβολίτσι και επιστρέφουμε. Oh,
Πλασέ στην κίνηση, στην αγκαλιά του Σταθά το Πλασέ του. Ξανετέ αν ήταν. Δεξιά, στα Μαντελόπουλο, στο γύρισμα, Κουλόπουλος με μία. Δεν μπορέσε να βρει εστία το ωραίο Πλασέ του Βαγγέλη Κουλόπουλου, του Πιτσιλή ήταν. Καλανάη, Μερκούρης, ένα σούτ, του Κωνσταντακόπουλου. Ολυμπιακός για πολύ έτσι 0-0. Μαλλιά απομάκρυνση, επιμένει η ομάδα του Διαβολητσίου. Κεφαλιά του Μπαστακού στην αγκαλιά. Σταθά. Σταματελόπουλο, έντρα με το αριστερό αυτή τη φορά. Κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια από τον Κουλόπουλο. Κεφαλιά του. Σου του Μπαστακού, μπαλακόντραρε. Γύρισμα στην περιοχή, ευκαιρία Σταθά κατά το 0. Επιμένει η ομάδα του Διαβολητσίου, Τζανετέα σε κόντρες. Ξανά το κόρνερ από δεξιά. Τσανετέας θέλει να σουτάρει με μία κόντρα να υπάρχει εύκολα στην αγκαλιά του στον άνθρωπο φορά. Δεξιά είσαι το Σταματελόπουλου. Πιτσιλή στο γυριστό από κοντά. Στα δίκτυα. 0-1. Ο Πιτσιλής αυτός που άνοιξε το σκορ από το εξαιρετικό γυριστό εκεί. Πιτσιλής είχε πάρει θέση μέσα στην καρδιά της περιοχής από δεξιά θέλει. Φτάσει κοντά στην επίτευξη κάποιο τέρμα του ζήμα του Παθούλιακου να φέρει το Μαθέσα. Δεν τα κατάφερε. Και η ομάδα του Κώστα Παλαμάρα, η σέντρα. Το Μιτσιλί και παλιά ουτ. Λιόλιος παίρνει κάποια μέτρα από δεξιά. Έχει βγει στην άκρη ο Κουλόπουλος. Σουτ, Σταθάς, Σταματελόπλος στον δοκάρι. Επιμένει ο Μάτου Διαβολητσίου. Σουτ του Τζανετέας, κόντρες. Για τον Κουλόπλο. Σουτ στην αγκαλιά. Τελέσει και το play out. Ξανά ο Λιόλιος. Ο Στρίβας, έτσι στην περιοχή. Με τις γροθιές του Σταθάς. Μακριά η αμυντική. Κουσόπουλος ανέβασε τον Σταματελόπουλο από κοντά. Από δεξιά το γύρισμα γκολ. Στα δίχτυα 0-2 κλειδώνει το διπλό θα έλεγα. Με τον Κουλόπουλο η ομάδα του Διαβολητσίου από το ωραίο γύρισμα του Άρη Σταματελόπουλου. Ο Κουλόπουλος από κοντά. Ζώτος για τον Μπιτσάνη με στην περιοχή, εκείνος στο κλασέ με το αριστερό, Βαστακός πρώτου. Σκοράρει ο Μπιτσάνης, ο Βαστακός έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Καλή στιγμή αυτή για την ομάδα του Πανθουριακού να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Την κάθετη του Ζώτου στον Μπιτσάνη και το πλασέ του τελευταίου. Το κόρνερ από αριστερά από σωπητήριμα του Πανθουριακού. Παντονίου έχει πάει. Τελέστηκε κεφαλιά. Κατατέ τώρα δεξιά ο Ζώτος και ο Κωνσταντακόπουλος. Διάβασε. Είδαμε λοιπόν πως η ομάδα του Διαβολητσίου, η ομάδα του Κώστα Παλαμαρά έφυγε νικητήρια από το Πέτρος Γιωργανάς με τα τέρματα του Πιτσιλή στο 47 και του Βαγγέλη Κουλόπουλου στο 75. Να ολοκληρώσουμε όσον αφορά το ρεπορτάζ της αναμέτρησης με τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Πανθουριακό ήταν η Σταθάς, Μωραγιάννης στο 56, Κοστρίβας, Οικονομέας, Παναγιωτόπουλος, Παντσιώτης, Καράμπελας, Ζώτος στο 81, Αντωνίου, ο Δεμισιώτης, Μπιτσάνης, Μερκούρης στο 54, Ρουμελιώτης, Κανανάη στο 73, Καλιάς. Από την άλλη ομάδα του Διαβολητσίου, Κωνσταντακόπουλος, Σταματελόπουλος στο 79, ο Σοκράτης Τσουκαλάς, Λιόλιος, Κρεμίδας στο 67, ο Πάλιας, Μπαστακός, Τζανετέας, Ζάκας στο 68, ο Διονύσης Γεωργιόπουλος, Μπαλόπουλος, Κάνιστρας, Πιτσιλής, Εμμανουήλ στο 54, ο Βαγγέλης Κουλόπουλος. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, είδαμε πλήρες το ρεπορτάζ του παιχνίδι Πανθουριακός Διαβολίτσι. Πάμε στο επόμενο βίντεο, είναι χθες από το γήπεδο του Ασπροχώματος, Απόλλων Καλαμάτας, Ολυμπιακός Καλαμάτας 2-0, επέστρεψε στις επιτυχίες η ομάδα του κυρίου Σάκελαρόπουλου.
Και εδώ τα δύο γκολ επιτεύχθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο μέρος είχε ο Ολυμπιακός κάποιες ευκαιρίες με τον Κλέαρχο Αλεξανδρόπουλο και με τον Σαραντόπουλο δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο γκολ. Στο δεύτερο μέρος ο Απόλλωνας ξεκίνησε δυναμικά το μάτς. Πέτυχε το 1-0 με τον Τσουλάκο στο 47 και στο 56 ο Ηλίας Κουντάνης διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Στη συνέχεια και πάλι ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του. Είχε μια κλασική ευκαιρία να μειώσει τουλάχιστον με το σκορ με τον Μάλαμα. Δεν τα κατάφερε. Έτσι δεν συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα η ομάδα του Γιώργου Γρηγορόπουλου. Απ' την άλλη, ο Απόλλωνας συνεχίζει να βρίσκεται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πάμε να δούμε τις φάσεις και τα γκολ. Πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες χθες στο γήπεδο του Σπροχώματος. Τώρα από τον γύρισμα τον Αλεξανδρόπουλο. Ευκαιρία, το σουτ, διπλή επέμβαση του Γιακουμή κρατά το 0-0. Βλέπετε καταρακτώδηση βροχή στο γήπεδο του Ασπροχώματος. Στο γύρισμα τώρα Γιακουμή έχασε την μπάλα. Ευκαιρία, Ολυμπιακός, η μπάλα έχει βγει. Δεν υπάρχει τέρμα. Δεξιά, το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι από κοντά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ανοίξει το σκορ. Χαμένη για την ομάδα του Γιώργου Γρηγορόπουλου. Πολύ ωραία είναι η αλλαγή της μπάλας από τους φεσές του Απόλλωνα. Πάρα λίγο το λάθος εκεί. Βλέπετε ότι είναι πολύ δύσκολες οι προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Βγαίνει από δεξιά ο Κακαλής. Στραβάκος, το γύρισμα στην περιοχή, βγήκε ο Αντωνόπουλος, έχασε την μπάλα, ένα πλασέ του Τσουλάκου. Πάνω από τα δοκάρια. Προς την επίθεση, ωραία προσπάθεια, ευκαιρία. Το πλασέ θα κρατήσει το 0 σε ακόμα μία περίπτωση ο Παναγιώτης Γιακουμής. Δεξιά η προσπάθεια του Απόλλωνα στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους. Το γέννησμα στο δοκάρι, κεφαλιά του Τσουλάκου στα δίχτυα. 1-0 ο Απόλλωνας στο 47, ανοίγει το σκορ με τον Δημήτρη Τσουλάκο. Ωραία η σέντρα από δεξιά. Διάβασε καλύτερα τη φάση από τον αμυντικό Τσουλάκος. Κεφαλιά του στα δίχτυα, στην αριστερή γωνία του Σπύρου Αντωνόπουλου που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και έτσι ο Απόλλωνας με την έναρξη του δεύτερου μέρους ανοίγει το σκορ στο γήπεδο του Ασπροχώματος. Αλλά δεξιά, σέντρα σουτ, πέρασε από όλους, επικίνδυνη. Τελέσει και το κόρνερ. Και για τον Όπλο έχασε την μπάλα από κοντά. Από όλα σε κερία 2-0. Με τον Κουντάνη στο 56. 2-0 ο Απόλλωνας. Σαφέστατο προβάδισμα νίκης για την ομάδα του Γιώργου Γρηγορόπουλου. Στο 50ο και του Γιώργου, συγγνώμη. Του Τάκη Αγγελαρόπουλου κοντά στην ομάδα του Γιώργου Γρηγορόπουλου. Σαφέστατο προβάδισμα νίκης με το δεύτερο τέρμα της, του Ηλία Κουντάνη. Είχε ανοίξει το σκόρ ο Τσουλάκος. Μπάλα μας στο γύρισμα, με στην περιοχή. Πρώτος την μπάλα ο Παχής σε κόρνερ. Αλεξόπουλος από αριστερά, το γύρισμα με το αριστερό. Από κοντά, βγήκε ο Αντωνόπουλος, μπλόκαρε την μπάλα. Στην κόντρα ο Απόλλωνας, πάσα. Και τον Αλεξόπουλο το shoot out. Τέτα τέτ χαμένο με τον Βαγγέλη Αλεξόπουλο για τον Απόλλωνα να κάνει τρία τα τερματά του. Ο Ολυμπιακός που ψάχνει τον τρόπο να αντιδράσει, να πετύχει ένα γκολ και να μειώσει ένα σουτ έξω από την αριστερή γωνία του Γιακουμή. Εύκολα τώρα ο Γιακουμή στο φάουλ. Είδαμε λοιπόν πόσο Απόλλωνας επιβλήθηκε 2-0 του Ολυμπιακού Καλαμάτας. Μια αναμέτρηση, Ηλία, με πολλές ευκαιρίες παρά
την πολύ μεγάλη βροχόπτωση που είχε στο γήπεδο Ασπαρχώματος, ειδικότερα στο πρώτο μέρος. Ένα πρώτο μέρος που θα έλεγα ότι άνοιγε στον Ολυμπιακό Καλαμάτας. Σωρία ευκαιριών, δεν κατάφερε να σκοράρει και έτσι με το γρήγορο τρέμα του Τσουλάκου στο δεύτερο μέρος, στο 47, και το επίσης γρήγορο δεύτερο τρέμα στο δεύτερο μέρος, στο 56 του Λία του Κουντάνη, έγινε η πλάστηκα υπέρ του Απόλλωνα Καλαμάτας. Να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων για να ολοκληρώσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Ολυμπιακό. Γιακουμής, Καραχάλιος, Κακαλής, Παχής, Περιβολάρης στο 86 Ισπανός, Τσούκλερης στο 89 Μπούνας, Στραβάκος, Βασιλόπουλος, Αλεξόπουλος, Τσουλάκος και ο Ηλίας Κουντάνης. Από την άλλη, ο Γιώργος Γρηγορόπουλος είχε τον Σπύρο Αντωνόπουλο κατά τα δοκάρια. Μπούνας στο 86 Γιαννόπουλος, Μπαζάνης, Γαβράς, Μάλαμας, Σαραντόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Κορομιλάς, Μαγουλιανίτης στο 62 ο Τσούνη, Μπέρμπερι στο 77 ο Τσαναλίας και ο Δημήτρης Σκιάς. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε σήμερα τρία βίντεο. Ξεκινάμε από το παιχνίδι Ομόνιας Περιφυγίας στο γήπεδο Γεώργης Λουκαρέας, 2-2 τελικό αποτέλεσμα, με την Ομόνια πραγματικά να χάνει την νίκη μέσα από τα χέρια της σήμερα και την ευκαιρία να ανεβεί στην βαθμολογία, να ξεπεράσει την Αβία και να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Α τοπική κατηγορία. Ξεκίνησε ιδανικά το ματς, προηγήθηκε με 2-0 με σκόρε του Ροβολί και Σιλιανόπουλο. Η Σπερχογία όμως δεν τα παράτησε, κατάφερε να εσωφαρίσει δύο φορές με τον νεαρό παίκτη τον Οικονομόπουλο και να φύγει με ένα πολύτιμο βαθμό από το Γεώργιος Λουκαρέας. Και Γιώργο, πραγματικά η Ομόνια δεν μπορεί να πάρει αυτό που θέλει μέσα στο γήπεδο. Η Ομόνια, η οποία πραγματικά παλεύει τα παιχνίδια της, όλα τα παιχνίδια της, αλλά παιχνίδι σαν και αυτό με τη Σπερχογία και όντας 2-0 μπροστά στο σκορ, αν θες να παραμείνεις στην κατηγορία, πρέπει να το παίρνεις. Πρέπει να το παίρνεις. Πρέπει να τα καθαρίζεις. Νομίζω ότι στο 2-0 πρέπει να το έχεις τελειώσει το παιχνίδι, ίσως και με ένα παιχνίδι σκοπιμότητας, να κατεβάσεις τον ρυθμό της αναμέτρησης, να κρατήσεις το 2-0, πράγμα που δεν έγινε. Σημαντικό βέβαια, έπαιξε πολύ γρήγορη μείωση από τον Οικονομόπουλο στο 56. Και συνέχεια με το 2-1 ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι και κατάφερε η Σπερχογία. Μια πολύ καλή ποιοτική ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή. Μια σκηνή πραγματικότητα. Παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες καθόλου από την ομάδα του κ. Καλόμαλου. Κατάφερε στο 88. Με πολλές αποσιές για ακόμη μια αγωνιστική ομάδα της Σπερχογίας, η οποία πριν γίνει αυτό το 2-0 της Ομόνιας είχε κλασική ευκαιρία με τον Αργύρη τον Κωστόπουλο να πετύχει και να προηγηθεί αυτή στο σκόρ. Δεν τα κατάφερε. Δύο νομίζω κλασικές ευκαιρίες με τον Κωστόπουλο, αλλά παρόλα αυτά. Νομίζω ότι αυτή η αναμέτρηση είναι ένας καθρέφτης ότι συμβαίνει στην Ομόνια. Η Ομόνια δεν ενισχύθηκε καθόλου την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Δεν έχει το ανάλογο βάθος στον πάγκο με ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, θα σου ηρεμήσουν το παιχνίδι, θα σου δώσουν ανάσες και νομίζω ότι αυτό πληρώνει ξεκάθαρα η ομάδα της Ομόνιας. Υπάρχουν 4-5 συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι τραβάνε όλο το κουπί όλη την σεζόν. Πεϊδής, Μπάλας, Πολυμενέας κλπ. Και Ροβολής θα έλεγα, μαζί με τον Πάντο Τζανέκο που κάνει μια πολύ μεγάλη. Ο οποίος και αυτός πήγε σαν αλλαγή, προσπάθησε, δεν τα κατάφερε, ήρθε αυτό το 2-2 και πολύ δίκιο σε αυτό. Αν δεν νικάσει τέτοια μάτς, ποια παιχνίδια θα νικήσεις? Και ακολουθεί ένα πάρα πολύ δύσκολο ακόμα παιχνίδι με την Κυπαρισσία, η οποία μπορεί να μην έχει, να μην το βλέπουμε στη βαθμολογία να έχει κάποιο πρόβλημα, να μην κινδυνεύσει. Μαθηματικά όμως δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή και θα κυνηγήσει όπως είναι λογικό την νίκη. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 2-2. Πραγματικά πολύ πλούσιο θέαμα σήμερα στο Γεώργιος Λουκαρέας ανάμεσα στην Ομόνια και τη Σπερχογία. Κερδίζει ο Καραγιάννης, σου χάρισε.
Βαθιά παλιά η σέντα του Κωστόπουλου, Καραγιάννης, από την περιοχή Ιβλες και αν έχει φιάσε, μόνος του, μόνος του, μιλώνει με τον Οικονομόπουλο. Η ομάδα της Σπερχογίας αγώθηκε από δεξιά. Ο Κωστόπουλος έκανε μια σέντα, όπως η μικέ της μπάλα, ο Καραγιάννης, που βγάλε την μπάλα, την έκοψε αριστερά. Επιστρέψαμε λοιπόν, είδαμε συναρπαστικό μάτς ανάμεσα στην ομάδα της Σπερχογίας 2-2 και λίγο πραγματικά την τρομερή ευκαιρία που χάνει στο 2-1 ο Κωστόπουλος και στο 2-2 μετά ο Μπαρσιλό και ο Γουδέλης για να κάνει το 3-2. Πολύ όμορφο θέμα. Ανοιχτό, πραγματικά και σε αυτό το ανοιχτό θα το παρεμβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο. Σήμερα από το γήπεδο της Ενώσεως στον Κορδία, αβία της εκκλητρίας Πύλου 0-3. Πέρασε άνετα από την Καλαμάτα ο Τσεκριτήριας Πύλου που συνεχίζει στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα για δεύτερη σερία αγωνιστική μαζί με Απόλλων Καλαμάτας και Εράνη Φιλιατρών.
πρωταγωνιστής ο Σούλα, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στο 13 και στο 80. Στο 73 ο Ανδρώνης πέτυχε το 0-2. Δεν είχε λύσεις η Αβία να απαντήσει στο 0-1. Είχε κάποια υπεροχή, ανέβασε την αποδοσή της. Είχε και κάποιες μικροευκαιρίες με Βαβαρούτσο και Λικουρέζο. Δεν τα κατάφερε και πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι η αλήθεια για την ομάδα του Διονύση Πουλή και μετά και την βαριά τιμωρία τόσο του Ψαρέα όσο και του Μάρη. Δύο πολύ σημαντικές απουσίες που φαίνεται ότι ησυχίζουν. Ειδικότερα αυτή του Φίλιππου Μάρη. Του Φίλιππου Μάρη, πραγματικά. Στην θέση του τερματοφύλακα και αποκτήθηκε για αυτόν τον λόγο για να δώσει μια σιγουριά στα γκολπός και είναι βαριά η τιμωρία. Το έχουμε ξανασυζητήσει όμως στο συγκεκριμένο θέμα. Ποτέ δεν είχαμε το φιλοαγώνος για να δούμε τι ακριβώς είχε γραφτεί και για να αιτιολογήσουμε και εμείς να δούμε γιατί. Αν αυτές οι 5 αγωνιστικές έχουν βάση ή όχι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε όμως πώς ήρθε αυτό το 0-3 σήμερα στο αθλητικό κέντρο της Ενώσεως ανάμεσα στην Αβία και το Τσικλητήρι Απείλου και επιστρέφουμε. Παριστέρα με τον κορμπί τον Κώστα. Έλεσε του πλαγίου. Γιάννεας. Λάθος κόψιμο εκεί, Παπαγεωργίου Γρηγόρης στο σούτ, την μπάλα out. Γεωργιάδης τώρα έπαιξε την περιοχή, Γεωργιάδης για τον Καγιανά, η σέντρα. Κεφαλιά εκεί που έγινε και 0-1. Ένα εξαιρετικό γκολ εδώ από την σέντρα του Γεωργιάδη. Ο Σούλα βρέθηκε μέσα στην περιοχή, γύρισε με το κεφάλι την μπάλα. Άνοιξε λοιπόν το σκορ για την ομάδα του. 0-1. Ο Τσικλητήρας. Στην καρδιά βγαίνει ο Μπουγέρογλου με τις γροχές, κόρνερ. Το σουτ που γίνεται εκεί, ο Κολοκούβαρος στη γωνία του. Το σουτ που έκανε ο Γεωργιάδης. Βγάζει δεξιά για τον Βαβαρούτσο. Σε κάτι γίνεται, του Γεωργλου διώχνει. Γιαννέας πάει να κάνει το σουτ, ο Στολίδης. Γιαννέας μέσα στην περιοχή. Έπεσε και ο Κορμπής ο Δημήτρης. Διαμαρτύρονται της Αβίας για ανατροπή. Κορμπής ο Κώστας, δίνει Γιαννέα στο σουτ, μπάλα out. Διακουμή, Γεωργιάδης στη σέντρα με τη μία. Ο Σούλα προσπαθεί να βάλει το πόδι. Περνάει μπάλα του Γεροβλου. Γιάννης θα κάνει τη σέντρα, από μακρινή πίσω θα περάσει το σουτ του Βαβαρούτσου, η μπάλα θα βρει νέο σουτ εκεί από τον Κωνσταντόπουλο. Λείψας Χρήστος για τον Ανδρέο Σεφεράση, κάνει και το σουτ, δοκάρι το σουτ, διώχνει ο Γιάννικος τώρα ερείς, σουτ στα πόδια του Τρίψα η μπάλα, κερδίζει ο Τρίψας. Διακουμής, βγάζει τη σέντρα, ο Λικουρέζου με το κεφάλι από Μακρίνη, Σεφεράση, πατάει για τον Ανδρώνη, Ανδρώνης, πλασέ και 0-2, το λάθος εδώ της άμυνας, το πλήρωσαν αυτή τη φορά. Ο Ανδρώνης στην περιοχή πήρε την μπάλα και με το πλασέ πέρασε την μπάλα κάτω από τον Κολοκούβαρο. Την έστειλε στην δεξιά του γωνία, 0-2. Τρίψας Χρήστος, έχει σέντρα για τον Σούλα. Σούλα περνάει την μπάλα πάνω από τον Κολοκούβαρο, 0-3 σαν σε προπόνηση εδώ. Οι φιλοξενούμενοι τριπλασιάζουν τα τέρματά τους με τον Σούλα, το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. 33-20. Κορμπή στον Κώστας, απευθείας εκτέλεση, άω την μπάλα.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το βίντεο αβία της κτίρας Πύλου 0-3 και Γιώργο, πάμε να μας πεις τι έγινε στα υπόλοιπα μάτς που δεν έχουμε βίντεο και να βλέπουμε και πλάνα. Είναι εύκολο να βλέπουμε και πλάνα από το ντέρμπι της Τριφυλίας και την αναμέτρηση της Κυπαρισίας με την Εράνη Φιλιατρών. Έχουμε και τον γκολ. Με τον Βλαχόπλο στο 27 να πετυχαίνει ένα τέρμα το οποίο ήταν τόσο σημαντικό που έκρινε την αναμέτρηση των δύο ομάδων. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο παράλληλα να βλέπουμε τα πλάνα. Όπως είπαμε, η ομάδα της Εράνης με αυτή την νίκη παραμένει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σημαντικό παιχνίδι, δύο ιστορικές ομάδες, τοπικό αν μη τι άλλο ντέρμπι. Και όπως είπαμε, στο 27 ο Βλαχόπλος, ο Κώστας Βλαχόπλος, σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε και παρακάτω. Τέλος Άγρας, Ολυμπιακός Ανάληψης 0-0. Η ομάδα του Τέλου Άγρα είχε δοκάρει με τον Τάσο Καραμπότσο στο 30. Ενώ με την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, Ηλία, η ομάδα της Ανάληψης κέρδισε έμεσο φάουλ. Δεν αντιλήθηκε ο τερματοφύλακας του Τέλου Άγρα ότι η πάσα του συμπαίκτου, ότι η πάσα είναι ότι η μπάλα έρχεται από πόδια συμπαίκτη του. Το κατάλαβαν νομίζω και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Ανάληψης, οι οποίοι παρότι παίζουν κάθε παιχνίδι την κατηγορία τους, επέλεξαν να τηρήσουν το fair play και να πετάξουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πραγματικά που αξίζει. Και εμείς το μάθαμε και οφείλουμε αξίζει να το αναφέρουμε, θα πρέπει να το αναφέρουμε και εμείς. Ένα πολύ σημαντικό και το κάνει ακόμα σημαντικότερο αυτό που είπα, ότι η ομάδα της ανάληψης παίζει κάθε εβδομάδα, παίζει την ύπαρξή της στην Α τοπική κατηγορία. Από εκεί και πέρα, Εθνικός με Λιγαλά Ανδρούσα 1-1. Ο Εθνικός προηγήθηκε στο 36 με τον Παπαθεοδόρου. Στο 48 ο Νίκος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική, έγραψε το 1-1 που έμελε να είναι και τελικό αποτέλεσμα. Ένα ρεπορτάζ όσον αφορά για τον Εθνικό με Λιγαλά είναι η πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας με τον κύριο Παναγιώτη Πολύμο, ο οποίος ανέλαβε στις αρχές της σεζόν τα ηνία στον Εθνικό με Λιγαλά. Πραγματικά εξαιρετική πορεία του Εθνικού. Φέρετε στο αυτό. Πρωτάθλημα έχει πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Είναι άνθρωποι, οι άνθρωποι του Εθνικού είναι σαφέστατα ικανοποιημένοι από, αυτό, από το έργο του κύριου Πολύμου και έτσι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Να πούμε ότι η ομάδα της Μάνης πήρε το μάτς ξεκούραστα κόντρα στο Φαρέ. Και για να κλείσουμε μετά της Α τοπικής, να πούμε ότι όσο φορά τον πίνακα το σκόρες, στα 13 γκολ είναι ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος, ο Γιώργος Οβέλης και ο Βαγγέλης Οκουλόπουλος μετά τον γκολ που πέτυχε χθες κόντρα στον Πανθουριακό. Στα 12 παραμένει ο Αλεξόπουλος, στα 11 παραμένει ο Κόλιας, όπως και ο Διακομής στα 10 γκολ. Στα 10 πάει ο Βλαχόπουλος της Εράνης, στα 9 γκολ η Τζανετέας Κάνιστρας, Αντωνόπουλος και Μπιτσάνης. Αυτά όσο αφορά σε τον πίνακα το σκόρ, για να μαθαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Πάμε. Και σε αυτό και εδώ, νομίζω το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι ένας Γιάννης Καλογερόπουλος, ο οποίος είναι εκτός δράσης εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Και θα μείνει μέχρι την άλλη σεζόν. Παραμένει στην κορυφή της, τον πίνακα των σκόρερ, φτωχό. Σε αυτό το θέμα, συγκριτικά με αυτά που είχαμε δει τις προηγούμενες σεζόν από τους σκόρερ της αλφατοπικής. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε με Α1, Β' τοπική κατηγορία, μπάσκετ, βόλεϊ, καθώς και ό,τι ρεπορτάζ αθλητικό πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που μας περνά. Σπουργή της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22266.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Κυριακή σας πω τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε στην Α1 τοπική κατηγορία. Έχουμε και εδώ δύο βίντεο. Είχαμε και από το Αναγέννηση Παραλίας Χαδρανακός, όμως κάτω του τεχνικού προβλήματος δυστυχώς δεν θα έχουμε πλάνα από αυτό το πολύ συναρπαστικό παιχνίδι με τα 6 γκολ συνολικά. Έχουμε από το Ηρακλής Καλαμάτας, Ηρακλής Παρισίας και το Καλό Νερό Δόριο 5-1. Ξεκινάμε όμως από το χθεσινό παιχνίδι στο Παναγιώτης Μπαχράμης. Πολύ σπουδαίο μάτς. Μια κατηγορία και για τις δύο ομάδες. Για την τρίτη θέση πάλευαν τόσο ο Ηρακλής Καλαμάτας όσο και ο Ηρακλής Παρισίας. Αλλά με ένα παράπονο οι φιλοξενούμενοι, καθώς ισοφαρίστηκαν στον 26ο λεπτό με πέναλτι, όπως και είχαν προηγηθεί με πέναλτι. Θα δούμε λίγο τι. Δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι και δεν έχω δει και την φάση στο 26ο λεπτό. Είναι καθαρή, είναι καθαρή περίπτωση. Αν υπάρχει παράβαση, νομίζω δεν υπάρχει και λόγος. Ποδόσφαιρο παίζεται και στο 96. Μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Απλώς μένει με μια ερωτηματικό πυρήνα. Μια ποικιλία, σαφέστατα. Φτάσανε κοντά στην πηγή. Σαφέστατα. Μένει μια ποικιλία για την ομάδα του Κώστα Δεσποτόπουλου και ειδικότερα η προσπάθεια που έχει κάνει ο Ηρακλής Παρισίας, ο οποίος δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει την τρίτη θέση σε κάποια φάση. Κάνει πορεία πρωταθλητισμού στο δεύτερο γύρο. Σε κάποια φάση ήταν στην 6η-7η θέση του πρωταθλήματος με πορεία πρωταθλητισμού, μεγάλες νίκες και πολύ καλά παιχνίδια. Έχει καταφέρει να διεκδικεί την τρίτη θέση στην Α1 τοπική κατηγορία. Έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι μπροστά του. Υποδέχεται την Ακρίτα Κορώνης και νομίζω ότι είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός όμως, θέλει και να μην νικήσει ο Ηρακλής στο Δόριο. Εντάξει, είναι ένα. Θέλει συνδυασμό από τον Ηρακλή. Δεν είναι εύκολη έδρα το Δόριο για καμία ομάδα. Και ο Ηρακλής θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φύγει νικητής από τον Δόριο. Όμως είναι σαφέστατα μέσα στο κόλπο γιατί αν κερδίσει εκείνος. Εννοείται ότι θα τον απασχολήσει. Τι θα κάνει και ο Ηρακλής. Όπως και ο Ακρίτας Κορώνης, ο οποίος έχει τη δίχη στα χέρια του. Με δύο νίκες δεν τον ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε χθες στο γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε κάμερα του Γιάννη Τσικούρη. Με τον Ζάγουρα να κερδίζει στην ομαχία αυτή τον Μητσιά. Ας την μπάλα στο κέντρο της εστίας. Ανοίγεται ο Μάρης, αυτό θα πάει η μπάλα. Ο Μάρης έχει τον κίνο μπροστά του. Θα ψάξει μια πάσα εκεί που είναι ο Βαΐτσης. Να δούμε. Θα περάσει από όλους. Ο Βαΐτσης προλαβαίνει την έξοδο του τερματοφύλακα. Δεν θα μπορέσει όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μπερδέθηκαν εκεί. Κίνησε ο Μπίνο, η παραθαλίδα θα φτάσει για τον Μαντραφίλια. Μαντραφίλια σε εκεί, κακό κοντρόλ, λοιπόν, στην πάρα θα φτάσει ο Σταματόπουλο. Ανοίγει ωραία το Ζάγουρα. Ο Ζάγουρας κατεβάζει, αποφεύγοντας ωραία τον Μπρακούλια. Επιμένει ο Ζάγουρας, ωραία τον Μπρακούλια. Το κλασέ που κάνει όμως τα βιβλία. Τσαρός, τρεπτέλεση, Μάρης την κεφαλιά, επάρχει πάνω στον Φαΐτσι όμως. Αλλά πάει προς την αιστεία, θα βγει ο Λινάρδος, θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του, θα απομακρύνουν τελικά οι αμυντικοί του Ηρακλή Παρισίας. Κατσαρός επαναφέρει, προσπαθεί στην μπάλα ο Παΐτσης, κλείνεται στο σούτ του Μάρη και τελικά οι κόντρες απομακρύνουν. Εκτελεί την μπάλα στο πέναλτι, μπακλαβά στην κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από το δεξί. Τα κομμουνιδιό, πάσα πολύ όμως, θα κάθεται και τον μπακλαβά. Μέσα από την τελική τώρα μέρα του Ηρακλή, μας πέφτει σωστά. Ο Λίναρδο προλαβαίνει όμως ο Μπρακούλιας, μαζεύει την παρατούσα όμως του Μπρακούλια, ωραία, και τον οικονόμη σέντρα του. Προσπάθεια ο Βαΐτσης μόνος του, σουτρέρει, πάλι όμως είναι πάνω από τον Ζώτα Δοκάρη, μεγάλη ευκαιρία με τον ίδιο τον Βαΐτσι. Σαν την εκτέλεση του φάουλ του Κόντερ, τελεί, μπάλα στον Δεύτερο Δοκάρη. Η κεφαλιά του Παπαδέα πέφτει όμως σωστά, ο Λίναρδο στην κονία του μαζεύει την μπάλα, άλλος θα εκτελέσει τώρα. Εκείνο Μητσέας όμως με εκδοχείας απομακρύνει, παρασταφολιά του Σταματόπουλου, Σταματόπουλος γυρίζει, σουτάρει, πέφτει την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Μητσέα, καλή προσπάθεια του Σταματόπουλου. Κύκτος, Γιώπ, ξεμαρκάρισος όμως ο Μητσέας, ξεμαρκάρισε το Γιώπ,
ευτυχισμένος, η ωραία μεταβίβαση του Κίκου, με βέβαια ξεμαρκάρες μέσα στην περιοχή των δυο, αυτό που είναι κεφαλιά στην Παραθαλήκια, ήταν όσο. Τελείο Κατσαρός, είναι το Μοκάρικο, ο Σαντώνος παίρνει κεφαλιά. Γιάννη, Ο Μπακλαβάς έτοιμος, εκτελείς φόρα, ο Μπακλαβάς. Εκτελεί ο Μπακλαβάς, πάρα στα δίκτυα, ένα! Ένα και παράλληλα στη λήξη του αγώνα! Όπως είπαμε, έτσι το αποτέλεσμα, ο Μπακλαβάς ευχαριστώ, έκανε το 1-1. Ένα παιχνίδι πραγματικά, Ηλία, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με ένα γκολ του Ηρακλή, όπως είδαμε, απέναντι στο 6ο λεπτό, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί ο Ηρακλής Κυπαρισσίας με πέναλτι του Ζάγουρα στο 24, την παράβαση την οποία είχε κερδίσει ο Σταματόπουλος για χέρι του Βλαχάκη. Είχε υποδειχθεί. Να δούμε και τις δεκάδες των δύο ομάδων για να ολοκληρώσουμε όσον αφορά την αναμέτρηση. Για τον Ηρακλή Καλαμάτας, Μιτσέας, Φιλάη, Κωνσταντόπουλος, Αντώνης Κωνσταντόπουλος, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Κατσαρός, Βαΐτσης στο 66 Τσίνα, Μπρακούλιας στο 55 Ψωρομίτης, Παπαδέας στο 86 Παναγόπουλος, Μπακλαβάς, Μάρης στο 80 Σκαρπαλέζος και ο Βλαχάκης. Από την άλλη, ο Ηρακλής και η παρουσίας του Κώστα Δεσποτόπουλου, Λινάρδος, Διόπ, Σταματόπουλος στο 90 Μπαλτζής, Γκίνο στο 92 Όπρης, Γιάννης, Μανδραπίλιας στο 89 Πλέσας, Ζάγουρας, Τζαβάλας, Κονόμη, Κίτος και Ντέρκα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να βλέπουμε πλάνα από το παιχνίδι χθες. Καλό νερό Δόρειο 5-1, που με αυτή τη νίκη η ομάδα του Σάκη Διονυσόπουλου κατέκτησε και το τίτλο στην Α1 τοπική κατηγορία. Βλέπουμε όσο θα μας αναλύει ο Γιώργος στα υπόλοιπα μας τι έγινε στη χθεσινή 24η αγωνιστική όλης της Α1 τοπικής. Αναγέννηση παραλίας Χανδεναϊκός 2-4. Η ομάδα του Χανδεναϊκού στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, στο πρώτο λεπτό, μετά από λάθος του τερματοφύλακα της αναγέννησης του Καλέτριου, Παναγιώτης Γερμάνης άνοιξε το σκορ. Ο Κούνης με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού ισοφάρισε σε 1-1. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Θανάσης Κοντός έβαλε ξανά σε ρόλο οδηγού την ομάδα του. Στο 50 ο Δρακουλάκος ισοφάρισε ξανά για την αναγέννηση παραλία. Συνέχεια με δύο τέρματα του Ορέστη Σαχινάη διαμορφώθηκε το τελικό 2-4. Ακρίτας Κορώνης Μεθόνη 3-2. Η ομάδα της Κορώνης, όπως είπε και ο Ηλίας, με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην τρίτη προνομιούχο θέση. Η Μεθόνη είναι αυτή που προηγήθηκε όμως αναμέτρηση στο 17 με τον Ηλιόπουλο. Ο Μουτζούρης, ποιος άλλος, έφερε το μάτς στα ίσα λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Στο 50 εκείνος είναι που έδωσε προβάδισμα στον Αγρίτα Κορώνης. Λίγα λεπτά αργότερα ο Μάραντος σημείωσε μεσού το 3-1. Στο 83 ο Τριανταφυλάκης το τελικό 3-2. Παπαφλέσσας Χώρας Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς 4-3. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα της χώρας που έκανε το πολύ σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσει την παραμονή. Στο 26 ο Άγγελος Τσέρτος έκανε το 0-1 για την ομάδα της Φυτιάς. Στο 28 και στο 34 ο Φάνης Δημόπουλος με δύο τέρματα έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα της χώρας. Στο 51 ο Φλέσσας στο 2-2. Στο 55 ο Τάσος Τσόπελας στο 3-2 για τους γηπεδούχους. Στο 80 ο Θοδωρής Τσόπελας στο 4-2. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νίκος Μουλιάτος έγραψε το τελικό 4-3. Από εκεί και πέρα, Μιλτιάδης Πεταλίδη, να πάμε σε αυτό την αναμέτρηση πρώτα. Η ομάδα του Μιλτιάδη, παρότι είχε ουσιαστικά αποχαιρετήσει την κατηγορία, κατάφερε να επικρατήσει 2-0 του Απόλλωνα Πεταλιδίου. Στο 18 ο Τσέρτος το 1-0. Στο 87 ο Μαρίνος το τελικό 2-0.
Στην αναμέτρηση που βλέπουμε τα πλάνα, ο ΠΑΟΚ Αλλού Νερού επικράτησε 5-1 του Δωρεά Δωρείου. Μιχαλακόπουλος το 1-0 στο 37. Δύο λεπτά αργότερα ο Μητρόπουλος το 2-0. Στο 43 ο Δεμπεγιώτης το 3-0. Στο 60 ο Παπαδόπουλος άθελά του θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 4-0 του ΠΑΟΚ Αλλού Νερού. Στο 62 ο Κόμαν μείωσε για την ομάδα του Δωρεά σε 4-1. Και στο 71 ο Πλάκα στο τελικό 5-1. Ενώ όσον αφορά την αναμέτρηση που είδαμε πλάνα, ο Ηρακλής Καλαμάτας 1-1. Εντάχει το γκολ ο Ζάγουρας, όπως είπαμε, για την ομάδα του Ηρακλή και Παρισίας. Ο Μπακλαβάς με πέναλτι το 1-1. Και να πούμε ότι η Θέλα Χαρακτηριού πήρε το μάτς στα χαρτιά κόντρα στο Ασπρόχωμα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Α1 τοπική κατηγορία. Επίσης να πούμε, Γιώργο, ότι ο Παπαφούτας της χώρας άλλαξε διευθυντή προπονητή μέσω εβδόμαδα μετά τη λύση εργασίας με τον κύριο Ζάκο. Λύσε τον εκ των έσω με διπλό ρόλο και παίκτη προπονητή τον Λυκούργο των Ανδρών, ο οποίος κίνησε με το δεξί. Νομίζω μια σαφέστατα κίνηση πολύ σωστή από την πλευρά του Παπαφούτας της χώρας σε έναν ποδοσφαιριστή και με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πράγματα καταστάσεις γενικότερα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπως είναι ο Λυκούργος ο Ανδρώνης. Γνωρίζει πράγματα καταστάσεις και στο Παπαφούτας της χώρας όντας ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι ήταν η ιδανικότερη λύση την δεδομένη χρονική στιγμή και νομίζω ότι λειτουργήσε ευεργετικά από το πρώτο παιχνίδι με τον Παπαφλέσσα ουσιαστικά να κάνει το πολύ μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε τώρα εμείς στη δεύτερη κατηγορία. Αρχικά θα ξεκινήσουμε τον πρώτο όμιλο να δούμε αναλυτικά τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Νέος Άρης Παναθηναϊκός Καλαμάτας 3-1. Ακόμα μια νίκη σημείωσε λοιπόν ο Νέος Άρης. Χθες 3-1 επί του Παναθηναϊκού Καλαμάτας. Σε μεγάλη μέρα ο Φώτης ο Φωτιάδης πέτυχε 2 γκολ. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στο 9 λεπτό. Στο 1 λεπτό με σκόρ τον Ξινό, ισοφάρισε τον 34 Φωτιάδης και λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου έκανε το 2-1. Στο 57 ο Αναστασόπουλος το τελικό 3-1. Σήμερα στο γήπεδο Γεώργης Λουκαρίας Πισινιακός Διαγόρας Κοπανακίου 3-1. Στο 9 ο Καρανικόλας το 1-0. Στο 19 ο Δημήτρης ο Γιακουμής το 2-0. Μείωσε στο 24 για τους φιλοξενούμενους ο Γιάννης Ογιακουμής, ο 56 ο Δημητρίου με πλασέ το τελικό 3-1. Παπαφλέσσας Άμφιας Έατας Καλαμάτας 3-3, πολύ σπουδαίο μάτς σήμερα το πρωί και αυτό στο γήπεδο της Υπερχογείας. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ 0-2 στο 9 ο Κωστέας και στο επόμενο λεπτό ο Καραβίτης. Ισοφάρισε Άμφιας 2-2 στο 31 με τον Σακά και στο 41 με τον Νε Κούτραφούρη. Στο 53 ο Καραβίτης έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του ΕΤΑ και στο 95 ο Σακάς ισοφάρισε σε 3-3. Ατρόμητος Πλατή Θεία Μερόπης 3-3 και εδώ πολύ όμορφο παιχνίδι. Στο 14 ο Παπαδόπουλος το 0-1, στο 19 ο Τσιλίκος το 0-2, στο 31 ο Βαλσαμάκης το 1-2, στο 41 ο Τσιλίκος το 1-3 και πάλι, στο 59 μείωσε ο Πέτρος Νίκας σε 2-3 και στο 68 ο Παυλόπουλος το 3-3. Το μάτς στα χαρτιά πήρε ο Αστέρας Βαλήρας, ρεπό είχε η ομάδα του Πατίστα. Πάμε και για να κλείσουμε με τον δεύτερο όμιλο. Κεραυνός Καλαμάτας Ακαδημία Παμίσου 1-2, νίκη με ανατροπή για την ομάδα της Ακαδημίας. Προηγήθηκαν οι Κυπηδούχοι 1-0 στο 30 με το Ζέπο. Στο 69 ο Αράμπη με πέναλτι έκανε το 1-1 και στο 89 μεσού το ίδιο παίκτη το 1-2. Δαναός ΠΑΟ Καλυθέας 1-2 και εδώ το αποτέλεσμα. Στο 57 ο Ντούνιας το 0-1. Στο 75 ο Βριώνης ισοφάρισε σε 1-1. Στο 83 ο Σαμπάνη έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Πανιώνιος Καλαμάτας Δόξα Καλαμάτας 1-0 με χρυσό σκόρερ το Γιάννη τον Μπάκο στο 63ο λεπτό, ο οποίος είχε περάσει ένα λεπτό πριν στο παιχνίδι ως αλλαγή. Λογκά Βλαχόπουλο 3-3 σε ένα απίστευτο παιχνίδι, με τη Λογκά να χάνει δύο υπερπολίτιμους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για άνοδο στην Α1 τοπική κατηγορία. Στο 10 ο Γιάνναρης το 0-1, στο 16 ο Λάζαρης το 0-2. Βρήκε ψυχικά από θέματα, γύρισε τούμπα το μάτσι Λογκά στο 58, Κορέτα 1-2, στο 63 ο Λιμπερόπουλος το 2-2, στο 74 ο ίδιος ο παίκτης το 3-2, στο 88 ο Λάζαρης το τελικό 3-3. Σε αυτό το μάτσι είχαμε και ένα σοβαρό τραυματισμό του Μιχάλη του Πολίτη στο 77ο λεπτό, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και δυστυχώς έχει κνήμη περώνης, που σημαίνει ότι σίγουρα χάνει όλη την χρονιά που απομένει. Πολύ δυσάρεστα τα νέα για έναν ποδοσφαιριστή που αποκτήθηκε τώρα κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ακόμη ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, θα έλεγα, στα γήπεδα της Μεσσηνίας, κάταγμα κνήμης Περώνης. Βάζεις νομίζω και παραμερίζεις και όσον αφορά ότι δεν θα αγωνιστεί στην συνέχεια της σεζόν, είναι και η υγεία πάνω απ' όλα και η αποχή από την δουλειά του καθενός. Νομίζω ότι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δυστυχώς είναι να συμβαίνουν τέτοιοι τραυματισμοί. Είναι πολύ κρίμα για όλους τους ποδοσφαιριστές. Να ευχηθούμε κι εμείς περαστικά στον
Μιχάλη και να επιστρέψει Δερένιο στην οικογένειά του. Πάμε να κλείσουμε με το παιχνίδι ΑΕΚ Καλαμάτας Πράσινα Πουλιά 5-2. Στο 18 το Τέρικα το 1-0, στο 20 ο Χριστόπουλος το 2-0. Στο 22 ο Καρατσής μείωσε σε 2-1, στο 34 ο Χριστόπουλος το 3-1. Στο 51 και πάλι το Τέρικα το 1-1, στο 65 μείωσε εκ νέου τα Πράσινα με τον Σπύρο σε 4-2. Στο 92 5-2 ο Ρούσεφ. Ρεπό είχε η ομάδα των Λαϊκών, το μάτς στα χαρτιά πήρε η ομάδα της Νέδουσας. Επίσης, για να κλείσουμε, να πούμε όσο αφορά ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την τοποθέτηση συνθετικού χλωροτάπητα στο γήπεδο της Καλλιθέας Γιώργο, με τακτικούς ρυθμούς. Το έργο έχει προϋπολογισμό 248.000 ευρώ και επίσωση προέρχεται από το πρόγραμμα Δημόσιο Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ακόμα ένα πολύ σημαντικό έργο επί Δημαρχίας Καφαντάρη, ώστε να αποκτήσει η ομάδα της Καλλιθέας το δικό της γήπεδο. Γενικότερα, νομίζω ότι ο αθλητισμός στην Πηλία βρίσκεται σε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό σημείο με τις υποδομές. Είδαμε παλαιότερα το γήπεδο του Βλαχόπλου, βλέπουμε τη Καλλιθέα, το γήπεδο τη Σπύλου, τη Μεθόνη, τη Κορώνη, τη Λογκά που εκείνο είναι στον Δήμο τη Μεσίνη και είναι το μοναδικό γήπεδο τη περιοχή το οποίο χρήζει αυτή τη στιγμή βελτίωση, πολύ μεγάλη βελτίωση. Το είχαμε δει με τα μάτια μα στην αναμέτρηση τη Λογκά με την ΑΕΚ, αλλά γενικότερα η περιοχή τη Πηλία νομίζω ότι όσον αφορά τι αθλητικέ εγκαταστάσει βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Και για να πούμε για τη γάμα τοπική κατηγορία, έχουμε ένα πολύ ευχάριστο νέο για τον Πάο Καλαμάτα. Δοκιμάστηκε τι προηγούμενε μέρε στην Αθλητικό Μαδρίτη ο Τυχίδης Τσιμπούρης, βρέθηκε την περίοδο 24-27 Μαρτίου αφήνοντας άριστες εντυπώσεις. Ήταν μια προσωπική επιλογή του Πέτρου Μίχου, μιας και είχε δοκιμαστεί στο Ρέντι. Αγωνίζεται ως center forward και ως αριστερό εξτρέμ κινημένος το 2000. Πολύ σημαντική και αυτή η επιτυχία για τον Λεωτυχίδη Τσιμπούρη. Να πούμε για μπάσκετ, για την Καλαμάτα BC. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε εκτός έδρας με 78-65 από την Ακράτα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να, νομίζω, να το πάρει η Καλαμάτα BC και δεν τα κατάφερε. Πληρώνει την αδυναμία της να κερδίσει εκτός έδρας. Γι' αυτό και βρίσκεται χαμηλά στην ζώνη του υποβιβασμού. Στα του αγώνα για την Καλαμάτα BC ξεχώρισε με τους 20 πόντους ο Κοντόπουλος. Νομίζω συνέχεια ο Μπάκας με 12 και οι υπόλοιποι καλωσφαιριστές κινήθηκαν στην μετριότητα. 8 ο Καλογερόπουλος, 6 ο Κοντόπουλος, 7 ο Γιαννακόπουλος. Για τους γηπεδούχους και τους νικητές της Ακράτας ξεχώρισε με τους 25 πόντους του ο Βεσκούκης. Πληθώρα όμως επιλογών και πληθώρα πόντων και από τους υπόλοιπους. 13 ο Γιζογιάννης, 12 ο Σίνης, 12 ο Νάσογλου, 7 ο Θανόπουλος. Έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να πάρει η ομάδα της Ακράτας μια σημαντική και για εκείνη νίκη. Επίσης, να πούμε την Καλαμάτα 80 Βόλη εξασφάλισε και μαθηματικά χθες την παραμονή παρά την ήττα με 3-1 σετ από το Φίβο Μελισσίων και τερμάτισε στην πρώτη θέση στην ειδική βαθμολογία για το play out. Επιτυχία για την Καλαμάτα 80 που θα αγωνίσει και τη νέα χρονιά στην Α2 Βόλεϊ Ανδρών. Σαφέστατα, επιτυχία έτσι όπως εξελίχθηκε η σεζόν. Ήταν διαφορετικές οι βλέψεις στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν κατάφερε να είναι στην τετράδα και νομίζω ότι συνέχεια ήταν νομίζω φυσικό να εξασφαλίσει την παραμονή. Μια πολύ καλή ομάδα η Καλαμάτα 80. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα για τη σχολή προπονητών. Ανανέωση ταυτότητας προπονητών που πραγματοποιήθηκε στην ΕΡΟΣ Μεσσηνίας. 18 προπονητές έδωσαν το παρόν στην σχολή ανανέωσης των ταυτοτήτων. Να τους πούμε εντάχει Δημήτρης Αναστασόπουλος, Όθων Παύλος Βάγκερ, Χρήστος Βουρνάζος, Σωτήρης Δημάκης, Διονύσης Διονυσόπουλος, Γιάννης Κάμπας, Γιώργος Κάρδαρης, Αργύρης Λιάπας, Κώστας Λιμπερόπουλος, Στράτος Μάρκου, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Στέλιος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Πεφάνης, Χρήστος Σπάλας, Μιχάλης Φλαμπουράρης, Τάσος Χατζιαγγελής, Άγγελος Χατζόπουλος και Δημήτρης Κούμας έδωσαν το παρόν στην, όπως είπαμε, σχολή ανανέωσης των ταυτοτήτων. Έχουμε και ρεπορτάζ από την σχολή. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ξεχωριστές και με αποκεντρωμένο πρόσημο οι όλες δράσεις που λαμβάνει ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Μεσσηνίας. Μία ακόμα εξελίχθηκε σήμερα με την συνεργασία της ΕΠΣ Μεσσηνίας και της ΕΠΟ, με στόχευση την ανανέωση των ταυτοτήτων των προπονητών. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έντονη δραστηριότητα εδώ στη Μεσσηνία ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου και μαζί με την Ένωση που συνεργαζόμαστε, άψογα συνεργαζόμαστε, ζητήσαμε την ΕΠΟ να μας κάνει εδώ τη σχολή ανανέωση ταυτοτήτων τριετίας για να μην πηγαίνουν τα παιδιά ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Πάτρα, ούτε πουθενά. Δυστυχώς όμως η συμμετοχή είναι λίγη, οπότε θα αναγκαστούν αυτοί το επόμενο διάστημα να πάνε στην Αθήνα και όπου
Λούβρου σχολεία ανανέωση. Ήταν μια ευκαιρία. Δυστυχώς εμείς τους τη δώσαμε, δεν την εκμεταλλευτήκανε. Είναι μια σχολή που γίνεται κάθε 3 χρόνια για να ανανεώνουν οι προπονητές του ΕΦΑ τις ταυτότητές τους, για να έρχονται από την Αθήνα οι εκπαιδευτές και να δίνουν κάποια καινούργια σχήματα, κάποιες καινούργιες θέσεις που έχει η ΕΦΑ στο ποδόσφαιρό μας. Είναι πολύ ευχάριστο να τα παρακολουθούν τα παιδιά αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε, γιατί σας είπα, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και θέμα όσοι θέλουν να εργαστούν πρέπει να έχουν αυτή την ταυτότητα τριετίας για να εργάζονται. Πόσο καταρτισμένοι χρειάζεται σήμερα να είναι οι προπονητές, γιατί μέχρι πρότινος την ξέραμε αλλιώς τη διαδικασία. Πόσο καταρτισμένοι και πόσο σημαντικό είναι να είναι καταρτισμένοι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι? Πρέπει στη σημερινή εποχή να κάνουμε σεμινάρια και αύριο, όχι μόνο σήμερα και χθες, να προλαβαίνουμε και το αύριο. Και έρχονται οι εκπαιδευτές από Αθήνα με τα καινούργια της UEFA, τους κανονισμούς, οτιδήποτε ισχύει, για να τα μεταφέρουν, να τα διδάσκουν και να τα υιοθετούν οι προπονητές. Είναι ό,τι καλύτερο που πρέπει ο προπονητής να επιμορφώνεται συνεχώς. Εμείς τους δίνουμε αυτές τις δυνατότητες, ας τις εκμεταλλευτούν. Η όλη συνεργασία έχει στόχο την συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση, όπως σημειώθηκε και από την ΕΠΣ Μεσσηνίας. Για άλλη μια χρονιά, ο Σύνδεσμος Προπονητών σε συνεργασία με την Ένωση φέρνει πάλι ανανέωση τριετίας, βοηθώντας έτσι τους προπονητές τους, επιμορφώνοντάς τους και να μην τους στέλνουν πάντα μακριά σε άλλες πόλεις και σε άλλες περιοχές για να ανανεώσουν την ταυτότητά τους. Πάντα η ΕΠΣ Μεσσηνίας είναι αρρωγός και δίπλα στο Σύνδεσμο Προπονητών. Είναι κάτι που βοηθάει και εμάς να έχουμε προπονητές διπλωματούχους και παράλληλα να έχουν τις τελευταίες γνώσεις όσον αφορά τις διαδικασίες της προπονητικής τους, και σίγουρα η Ένωση έχει προγραμματίσει το 2020 να φέρει και σχολή UEFA Β στην Καλαμάτα αλλά και UEFA Α μέσα στο καλοκαίρι του 2020, και πάντα είμαστε δίπλα τους ό,τι χρειαστούν και ό,τι θελήσουν, να συνεργαζόμαστε και να προχωράμε όσο καλύτερα γίνεται. Είδαμε λοιπόν το ρεπορτάζ από τη σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων. Είδαμε και τις δηλώσεις από τον κύριο Σκαβιντά και από τον πρόεδρο της ΕΠΣ Μεσσηνίας, τον κύριο Βασίλη Σπηλιώτη. Πάμε γρήγορα στο επόμενο βίντεο. Τουρνουά Χαμόγελο του Παιδιού που θα διεξαχθεί 15 και 16 Απριλίου στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας, το πρώτο πανεσσηνιακό αθλητικό ποδοσφαιρικό τουρνουά, με τη συμμετοχή πολλών παιδιών φυσικά από τις ομάδες του νομού Μεσσηνίας αλλά και δημοτικών σχολείων αλλά και ακαδημιών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε και επιστρέφουμε. Σκοράρουμε για το χαμόγελο του παιδιού. Έρχεται το πρώτο παιδικό αθλητικό ποδοσφαιρικό τουρνουά με συλλόγους, φορείς και σχολεία να συμμετέχουν και να γίνονται ένα για να χαρίσουν περισσότερα χαμόγελα στα μικρά παιδιά. Σήμερα όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται αφενός για να σας γνωρίσουμε και για να μας γνωρίσετε πολύ πολύ καλύτερα και για να μπορέσουμε και εμείς ως χαμόγελο του παιδιού να απλώσουμε τις δράσεις μας, τη βοήθειά μας και όλα αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλη την περιοχή της Μεσσηνίας. Μπορεί στην περιοχή εδώ, στον νομό Μεσσηνίας, να μην έχουμε ακόμα τουλάχιστον φυσική παρουσία, αλλά όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να καλύψουμε όποια ανάγκη υπάρχει και να μοιράσουμε ακόμα περισσότερα παιδικά χαμόγελα σε κάθε παιδί, σε κάθε οικογένεια που μας έχει πραγματικά ανάγκη. Είμαστε εδώ με τη δική σας τη βοήθεια, με τη δική σας τη στήριξη. Όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι φορείς της Μεσσηνίας μας έχουν αγκαλιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω αυτή την πολύ ωραία έτσι συγκέντρωση σήμερα με μια φράση του μικρού ιδρυτή Ανδρέα Γιαννόπουλου: «Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε». Ένα 10χρονο παιδί που πριν από περίπου 23 χρόνια, γιατί το χαμόγελο του παιδιού το Νοέμβριο του 18 έκλεισε 23 χρόνια, έγραψε στο ημερολόγιο του πως αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε. Σήμερα λοιπόν εμείς εδώ το κάνουμε πράξη. Ενωθήκαμε όλοι οι φορείς για ένα κοινό σκοπό, για να σκοράρουμε για πολλά πολλά παιδικά χαμόγελα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ. Όπως σας είπα λοιπόν, το χαμόγελο του παιδιού έκλεισε 23 χρόνια δράσεων. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι το 2018 το χαμόγελο του παιδιού στήριξε περισσότερα από 90.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Παιδιά που έχουν υποστεί κάθε μορφής βίας, παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, παιδιά εξαφανισμένα, παιδιά που ζουν στο όριο της φτώχειας. Αυτό το λοιπόν το τουρνά, αυτή η μεγάλη γιορτή για τα παιδιά που συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, μαζί με τις ομάδες, με τα σχολεία, με τους φορείς, είναι γύρω στα 100, πάνω από 100 αυτοί όλοι οι συμμετέχοντες, οι συνοργανωτές και οι
οι άνθρωποι και οι φορείς που θα λάβουν μέρος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γιορτή, όπου το μεν πρωί, τα δύο πρωινά Δευτέρας και Τρίτης, τα δημοτικά σχολεία θα έχουν ποδοσφαιρικούς και αθλητικούς αγώνες στο στάδιο εδώ της Καλαμάτας. Το απόγευμα τη Σκυτάλη την παίρνουν οι αθλητικές ακαδημίες της ΕΠΣ Μεσσηνίας, αλλά όλοι οι φορείς που είναι εδώ, και δεν είναι μόνο όσοι είναι εδώ παρόντες, και οι άλλοι που λείπουν, θα είναι εκεί, θα παρουσιάζουν, θα εκθέτουν, θα δημιουργούν, θα δραστηριοποιούνται και θα δείχνουν καθένας τη δράση τους. Θα έχουμε καλλιτεχνικά δρόμενα, θα έχουμε κάποιες ωραίες εκπλήξεις και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον καλό των παιδιών. Εκ μέρους της Προέδρου κυρίας Βικτωρίας Καρέλια και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, να σας δηλώσω ότι δεν θα μπορούσαμε παρά να είμαστε αρρωγοί και θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε όλες τις δράσεις αυτής της υπέροχης οργάνωσης, αυτής της δομής του χαμόγελου του παιδιού. Είναι ιδιαίτερη χαρά να συμμετάσχουμε ως υπηρεσία, ως Περιοριστική Υπηρεσία Καλαμάτας, να συμμετάσχουμε και εμείς στο αυτό το τουρνά που γίνεται 15 και 16 Απριλίου. Μια υπηρεσία η οποία είναι δίπλα στον πολίτη, δίπλα στο κοινωνικό σύνολο. Δεν θα μπορούσε να είναι και δίπλα από τα παιδιά, τα οποία είναι οι αυριανοί πολίτες, τους οποίους θέλουμε και αρρωγούς στο έργο και στις προσπάθειες που κάνουμε ως υπηρεσία. Η δική μας συμμετοχή περιλαμβάνει ενημέρωση και οργάνωση δράσεων που αφορούν στις πρώτες βοήθειες. Ότι αυτή τη στιγμή το χαμόγελο του παιδιού έχει κινητό ιατρείο στη χώρα. Αυτό καλύπτεται από εθελοντές γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας και πάντα θα είναι και βρίσκονται εθελοντές, έτσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο στην υγεία των συμπολιτών μας. Εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε συζητήσει και πολύ καιρό πριν και με τον κύριο Λαυρόπουλο, θα συνεισφέρουμε με διάφορες βοήθειες. Αφενός να κατεβάσουμε όσα περισσότερα τμήματα αθλητικά μπορούμε με την Αναγέννηση Παραλίας, με την Ακαδημία της Αναγέννησης Παραλίας. Η παρουσία μας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική και ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια και το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού. Είμαστε στη διάθεσή σας, οι εγκαταστάσεις μας, το προσωπικό του Ιδρύματος, να κάνουμε ενημέρωση στα παιδιά σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία αναπτύσσονται και μελετώνται και διδάσκονται. Είδαμε λοιπόν το πολύ ωραίο ρεπορτάζ από το χαμόγελο του παιδιού. Με αυτά και με αυτά, Ηλία, φτάσαμε στις 11.30. Πριν κλείσουμε και πριν εγώ καληνυχτήσω, θα ήθελα να αναφέρω ένα πολύ όμορφο γεγονός. Συμπληρώνονται σήμερα 20 χρόνια από το φιλικό. Βλέπουμε την φωτογραφία ανάμεσα στην Παρτιζάν και την ΑΕΚ. Ένα φιλικό που είχε γίνει τότε εν μέσω πολέμου στην Ιουγκοσλαβία. Για την ιστορία, το φιλικό εκείνο είχε έρθει 1-1. Ματέγια Κέσμαν στο 13. Πάρης Ζουμπούλης είχε σοφαρίσει για την ΑΕΚ στο 26ο λεπτό. 20 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, σαν σήμερα καλύτερα, το φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα πολύ ωραίο, ένα φιλικό τότε με πολύ μεγάλες έννοιες και κατά του πολέμου τότε που είχε στην Ιουγκοσλαβία. Αυτά από εμένα τουλάχιστον από την σημερινή μας εκπομπή. Πλούσια θεματολογία που είχαμε ετοιμάσει για ακόμα μία Κυριακή για εσάς. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ως και το τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν. Θεού θέλοντος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή πάντα στην τηλεόραση Best στις 10 παρατέταρτο. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλους και καλή εβδομάδα. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή, Κυριακή σας πόρ μέσα από την τηλεόραση Best. Αύριο το πρωί εκπομπή σε επανάληψη. Όλα τα βίντεο μπορείτε να τα δείτε στο YouTube, στην ιστοσελίδα μας bestpavlatv.gr και στη σελίδα μας στο Facebook, Κυριακή σας πόρ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε συντονισμένοι μέχρι και αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210 22 266.